Έλα, βάλτε τον ήχο στο stream. Πάμε λίγο. Ήρθε ο ήχος στο stream. Party clan. Ο ήχος στο stream είναι ένα γεγονός. Ωραία. Οπότε, καλησπέρα λέμε στον κόσμο. Καλησπέρα, κόσμε. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Άλλη μια Δευτέρα, εδώ με την παλιοπαρέα. Τι κάνουμε σήμερα, Μίτσο? Σήμερα κάνουμε πιτάκια. Σήμερα έχει τέντομα. 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 Να φτάσουμε level 100 κι εγώ. Ε, καλά θα είναι. Ναι, εντάξει, δεν πρέπει. Τι, ναι, το πάμε μαλακά τώρα, πάμε σβηστά. Έρχομαι. Έχει καμιά συνταγή σήμερα? Πώς? Συνταγή. Θα έρθει ο μπαμπούλας να ψάχνει και φτεδάκια σήμερα. Εγώ σούσι και πάντα σε φαρά. Σούσι. Σούσι, 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 ναι. Ήταν... Γιατί τα αθώ τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα. Πράξη. Γιατί τα ψάρια να κολυμπήσουν, είναι μια μορφιά στη θάλασσα τα ψάρια. Ναι, ισχύει. Και... είναι σαν το που τα βλέπω, δεν ξέρω. Ναι. Α, ορίστε. Είπα εγώ την κακία μου. Θα φάγα μία μέσα δόντια, σαπρώσα. Θα γυρίσω. Όχι, όχι, θα κάνω revive. Θα το κάνω revive. Εγώ, το κάνω εγώ, ρε. Μίτσο, γυρνά πίσω. Μίτσο, έλα και γράψα ένα σπινάκι. Έλα λίγο να σου πω κάτι, Μίτσο. Μίτσο, έλα λίγο, ρε. Αποδείξεις όταν τα λέω εγώ, γιατί πρέπει να είσαι μπαρμπάρια. Καλησπέρα, καλησπέρα, Παύλο. Να τα. Έλα, Μίτσο, πίσω. Έρχεται. Έλα και θα σου δώσω εγώ λουκουμάκι. Θα σου δώσω σούσι. Έλα, έχει λουκουμάκι. Αυτά εδώ σας δείξανε, κάτσε να τα καθαρίσεις και θα μας σπάσουν τα νεύρα. Είχανε και φίλους. Είχανε και παρέα, αλλά φύγανε. Είδαν εσύ ένα μαθιά και ξεφανιστήκανε. Είναι που δεν σκούπισα την περιοχή εδώ πέρα. Κάτι θα έχει αποκώσει από κάτω. Πείστε για τίποτα. Ανοίξει ακόμα τέτοια. Εγώ. Η πύλη. Πύλη, κοντεύει, κοντεύει. Λίγο θέλει. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Είδες ότι γιατί 30 κάτι είναι 30 κιλός. Και για μένα δεν πέφτει εύκολα. Θέλει να το πάρει.
Ένα στεράκι να έβγαλα. Έδωσε δύο. Λατίνα, θα έλεγα. Κανένα. Κοινός βλακίες. Ένα. Ούτε ένα στεράκι. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έπεσε τώρα. Έτσι το ψάχνουμε. Οπα. Κάτσε γιατί τώρα πρέπει να μπορούμε να πιάσουμε λαβράκι. Λαβράκι. Αλήθεια. Όχι. Ωραία. Τι φάγητο έχουμε σήμερα, λοιπόν, η Μαρία έφαγε σούσι. Μίτσο, εσύ τι έφαγες, ρε. Popcorn. Popcorn. Ωραίος, ρε. Εξηγήθηκε. Ρε Μίτσο, ρε Μίτσο, και μετά, ας ωραίος, πούμε, τέλος πάντων. Ναι. Και τώρα, για συνέχεια, έχει νάτσος καυτερά εκεί να τα ντορίτω στα Flaming Hot που έχω πάρει. Α, και να το σβήσω με μπύρα. Μαλακίες. Έχεις αλέστερα, δεν είναι καυτερά. Δεν έχουμε και σοβαρό φαγητό, θα κάνω παϊδάκι, κάνα τέτοιο. Εγώ, δεν πάρει με το τζατζίκι τουλάχιστον. Σνίτσελ κοτόπουλο έφαγα. Με παράδειγμα θηγαντέ. Τίμιο συνδυασμό. Τίμιο. Με νάτσο μεγάλο αγιά σου. Αντώνη, Μεξικάνε. Ο Αντώνη ο Μεξικάνε. Ξέρει, μου φαίνεται. Κάτσε ένα λεπτό να δούμε εδώ πέρα. Τι θέλει. Αυτό εδώ. Εδώ σε ένα ξουλέ. Ωραία. Αυτό που σήκωσα τι είναι. Ωραία. Καμία σχέση. Όλα χρειάζονται, φίλε. Όλα χρειάζονται, ναι. Πάμε. Πού είναι το πιτάκι. Όλα χρειάζονται πέταμα. Αυτό ακριβώς. Πάμε τώρα να τα κάψουμε. Πιτ. Αντώνη, εσύ τι έφαγες σήμερα, ρε. Πες μας και εμάς, μη ρωτάς μόνο. Όπου έχουν extra life αυτά, έχουν και extra barriers βάλει, και τι... Έχεις βάλει ωραίο. Γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ, δεν πέσανε με τίποτα. Θα πάρε το φιάρ εδώ. Ναι, παιδά τώρα. Όντως δεν πέσανε με τίποτα. Ένα πιο εγώ ένα χωπά και κουδεύω. Θα πρέπει να πάρω ένα χαμηλότερο τώρα, θα πάρω ένα σκούρο. Βρίσκει με ένα φκαράκι που κλειστό, ωραίο. Ωραίο. Εντάξει, ωραίο, ωραίο. Κλασικός, ωραίος. Αυτό που καμιά φορά το εδώ φαγητό δεν χρειάζεται να είναι τέτοιο. Περίπλο. Περίπλο. Για να μην αρχίσουμε μετά και στερά για πάλι. Αχ, εγώ. Μα με χάει αυτός. Ποιος, πέσατε. Δεν ρέπε, δεν ρέπε. Δεν με αφήνει να το σηκώσω. Όχι ακόμα βασικά. Όχι ακόμα. Αλλά ας δώσω λίγο χρόνο. Εγώ περίμενα δεν έχω θέμα. Τη σκιά σου, κάνε δουλειά σου. Τίποσα, ε. Καράφερα, ε. Yeah.
Ούπα! Ήταν τώρα πια φέρω. Έλα πάμε λίγο. Όχι ρε φίλε. Ωραία, με αυτό είναι ότι με αφήνει να σκάω τα σκύλις κάθε 3 δευτερόλεπτα. Κάθε 3 δευτερόλεπτα μου στρώβει. Ωραία, κάτσε να βγω από το πάρτι και να ξαναστείλω αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, βγαίνω από το πάρτι. Και ξαναστείλω. Στο Μάντι. Και στη Μαρία. Δεν μπήκε κανείς. Α, να τον. Ήρθε ο μπαμπούλας. Αδελφία. Γιατί δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Εννοείται ότι υπάρχει ποιότητα ρε μπαμπούλα. Εννοείται ότι υπάρχει ποιότητα. Αφού στα έχω ξαναπεί. Έρχεσαι να πεις για το Xbox, ενώ ο υπολογιστής σου έχει και αυτός Microsoft. Δεν έχει πάνω από 3 παιχνίδια το Xbox μπαμπούλα. Έχει 3 παιχνίδια. Ωραία. Μόνο η football, ναι. Η football και Fortnite έχουμε μόνο. Κάνει διακοπές ο ήχος. Τώρα είμαι μόνος μου, δεν έχω πάρτι. Μπορεί να έχει φάει σκάλωμα το Twitch. Δώστε μου ένα λεπτό. Τσο. Μου τις μπήκες στην ομάδα αλλά δεν μ' ακούει. Τι γίνεται τώρα.
Τι έγινε, γιατί έτσι σήμερα το πάρτι. Τώρα μ' ακούς. Ένα δύο, τεστ. Τζο. Κανένα δεν ακούω, τι έχει γίνει τώρα. Τι φύγεται έτσι στο πάρτι. Τεχνικές δυσκολίες λοιπόν. Ναι, πρέπει να έχει πρόβλημα το Twitch. Παύλο, γιατί εγώ δεν έχω θέμα εδώ πέρα στο παιχνίδι. Κάτι από το Xbox μπορεί να είναι. Έχει κάνει βουντού ο μπαμπούλας. Ακούτε ρε. Ένα. Έλα, τώρα σε ακούω. Έλα, το έχουμε. Το καλά, Μίτσο δεν ακούω. Μίτσος... Κάποια κατάρα. Κάποια ξόρκια, κάποια μαγιολί. Τι έγινε, γάμο τους. Ναι, κάτσε. Εσείς με ακούτε, τη Μαρία λογικά την ακούτε. Το Μίτσο δεν είχα. Το Μίτσο χάσαμε. Χάσαμε το Μίτσο. Μίτσο. Χάσαμε το Μίτσο, το. Μίτσος είναι. Μίτσος έφυγε. Μίτσος πήγε να φάει και φεδάκια. Καλησπέρα, Κυριακό. Τώρα θα ξαναμπεί, περίμενε, το ξαναστείλω. Εδώ είμαι, απλά δεν ακούγομαι, εντάξει. Ναι. Μίτσο, μας ακούς ρε. Μίτσο, μ' ακούς. Ωχω, γεια σου Μίτσο. Γεια σου Μίτσο. Κάτι έπαθε, δεν ξέρω τι έγινε. Ήρθε ο μπαμπούλας, έκανε βουντού, να πέσει στο Xbox και έφυγε. Τα καταστρέψαμε όλα, δεν έμεινε τίποτα. Επειδή δεν του δώσαμε και φτεδάκια, τη συνταγή. Παίζει, έχει γίνει σαμποτάζ στον ήχο. Παρακαλώ το control να φτιάξει εξαργύρωση για και φτεδάκια. Πάσαμε το Μίτσο. Έβαλε τον ήχο στο πάρτι. Το? Το include my end, το έβαλες ρε, ή μόνος ναι, που όλα over. Όχι, εντάξει. Σ' ακούω και εγώ από το stream. Ωραία. Ταυτόχρονα είμαι και για τη δουλειά. Νικόλ. Πολύ εργαλείο. Είναι suspense. Ναι. Έχω αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου 3 ακουστικά. Καρά. Καμπάνα. Καλά πάει αυτό. Ελβετικός ηλιάς. Ρέξτε τα καλά. Πού να δεις. Του έλεγα στο τηλέφωνο κάποια στιγμή, όχι, με έφαγε. Και λέω, λέει τι. Λέω, τίποτα. Τα μπερδέψαμε. Έχουμε να ξέρουμε σε ποια συνομιλία βρίσκεσαι. Αλλού ήθελα να πω, αλλού ήθελα να πω. Έλα, να τους πάω αυτούς και τώρα, να τους πάω αυτούς. Ποτέ. Δεν έχουμε. Μάντεψε πόσο critical έκανα χθες.
Πόσο έσκανα χθες. Καταρχάς να σου πω ότι έχει αλλάξει από χθες, γιατί το build έχει... μου έχει σπάσει τα νεύρα, έτσι. Πήγα στα τυφλά και έβλεπα ένα build ενός τύπου. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκα σωστός ότι καλύτερα που τα έφτιαξα μόνος μου πραγματικά παρά να ακολουθώ ένα build. Έπαιζα με ένα σπαθί unique συγκεκριμένο. Έλα μου όμως που έβγαλε το aspect αυτό το πράγμα. Εγώ βέβαια που πήγαινα κατά γράμμα το build ήμουν κολλημένος και δεν σκεφτόμουν εκείνη ότι πήγε λάθος. Εντάξει, είδα ότι έφτιαξε από τα Paragon όμως το life από 19.000 πήγε 25. Ωραία. Και από 39.000 το attack power έπεσε στα 34. Εντάξει, λέω κάτι, δίνεις κάτι. Ναι, κάτι δίνεις, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ναι. Και άμα που γυρνάω πίσω στο stash, λέω ρε φίλε, τα έχω κάνει χάλια, τι γίνεται, αφού σκάω μόνο 2 ανεμοστρόβιλους, 3, κάτι δεν πάει καλά, λέω. Γυρνάω στο τσεκουράκι μου, γυρνάω στο τσεκουράκι μια χαρά, κυρίως, πάρε και τους ανεμοστρόβιλους, πάρε και 39.000 attack power, συν ότι, δηλαδή, το έφερα λίγο, το διόρθωσα. Ένα χάλι ρε, ένα χάλι. Μόλις έβαλα αυτά που είχα παίξει εγώ πριν, Λεβέντης. Μάστορας πάλι. Μάστορας, θα το έχω κάνει πάλι Φλόριντα εδώ πέρα το παιχνίδι. Μαϊάμι γίναμε. Μπράβο, βέβαια, ανεμοστρόβιλη κάργα. Α, και πόσο critical. Πες. Πόσο critical. 1.000.000. Ωραίος. Τώρα μέση το critical παίζει 600.000. Ένα εκατομμύριο δεν είναι και καλό. Ένα εκατομμύριο δηλαδή, στα σεντάμα. Βλέπεις κάτι άλλο που έχουν 30 και 40 χιλιάδες εκατομμύρια critical, έτσι. Καλά πήγε αυτό. Πήγε. Yeah. Έλα, γεια. Με τίποτα. Που... Γιατί εξηγήθηκε έτσι τώρα σκουλίκι εδώ πέρα. Κάτσε. Σκουλίκι. Εξηγήθηκε σκουλίκι. Εξηγήθηκε ωραία. Εξηγήθηκε ωραία. Έπαιξε μπινιά. Βέβαια. Πού είναι, κανένα πτώμα δεν έχει να βγάλω σκελετάκια. Τα έλεγα πριν. Θα βλέπεις ο νεκρομάνσερ. Έτοιμο είμαι να το αλλάξω το build, να ξέρεις. Το build ή το class. Το build ή το class. Το class όχι. Α, το class όχι. Εντάξει, έχουμε και ένα ταγμένο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το build θα το κάνω πάλι blood chest να δεις πως παίζει χωρίς μήνες, χωρίς τίποτα νεκρομάνσερ. Θα σκάει... δεν έγινε αυτό το πράγμα. Overpower damage. Τι έπαθε, τι είναι αυτό. Είδες, συμβαίνουν και αυτά. Εμένα μου έδωσε μία, να ξέρεις, έτσι. Εμένα μου έδωσε μία, απλά. Να είμαστε κάπου ανθρώποι. Ναι, να ξέρεις, γιατί άμα δεν συνέβαινε που και που αυτό, θα έλεγα ότι cheat. Report και τα λοιπά, αυτός ο παίχτης. Ποιος ο Μίτσος. Εύκολα. Κάτι άνοιξες τώρα και σ' ακούμε δύο φορές. Βασικά ακούω και εμένα δύο φορές. Ακούς από δύο διαφορετικές. Γεια. Πέσαμε σε αμερικανική βάση πάλι. Δεν ξέρω γιατί. Λες και είμαι σε πανηγύρι, είναι σαν το Μάριο, το πέρα δύο φορές, με έκο. Πέρασας. Κυρίες μου. Για πάμε. Εκατόν 127.000 attack power. Ρούπα. Έβαλες λιγότερο level ήταν αυτό. Τι έκανα. Λιγότερο level ήταν αυτό. Ναι, να το σκουπίζουμε λίγο πιο γρήγορα, μωρέ. Μπράβο, να είδες ο Γιάννης στο chat γιατί λέει το πρώτο μου build ήταν νέκρο με blood lunge και low overpower. Να το φτάσω 1.500 overpower τώρα εδώ πέρα να δεις τι έχει να γίνει. Εν τω μεταξύ τώρα ή το έχουν ρίξει κάτι, έχουν πειράξει με το overpower damage που δεν είμαι σίγουρος. Κάτι έχει παιχτεί. Μάλλον ξέρεις τι κατά πάσα πιθανότητα τι αλλάξανε πολύ, επειδή παίξανε πολύ με τα stats. Αν θυμάσαι στα προηγούμενα Ancestral στο Season 3 είχε... Καλά για τον Barbarian τουλάχιστον η αλήθεια είναι. Στα πάνω stats, πάνω τη γραμμή, είχε ξέρω εγώ ένα overpower damage 100%. Ναι, και μπορεί να τύχαινε να έχει και από κάτω. Είχε ζητηθεί δύο το... Διπλό, εδώ δεν παίζει.
Ναι, κάτι έχω καταλάβει. Ναι, γι' αυτό τώρα έχω πέσει στα 560%. Αλλά τώρα τα πάω μαζί, δηλαδή έχω και το critical 500 κάτι και το overpower. Το chance είναι το θέμα. Είναι λίγο χαμηλό. Κάτσε ένα λεπτό να πάω να κάνω ένα... Masterwork. Όχι ρε, τι Masterwork, ακόμα δεν έχω μαζί. Ναι, ναι, Masterwork, γιατί τώρα θα πάρει το... Το τέντωσε. Ωραία. Άσφεκτο. Λοιπόν, τι άσφεκτο είχε αυτό το που φοράγα πριν. Bright aura. Brighter soul. Θα το πάμε 31 tier τώρα, να το ανεβάσουμε. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να μας αρέσει κανείς, μπαμπούλα, μην αγχώνεσαι ρε. Ωπ, έχει έρθει και ο Βασίλης. Γεια σου ρε Βασίλη. Το Ghost Recon, το Wildlands. Ναι, το Wildlands το έπαιζα πριν το Diablo. Μάλλον έναν. Αλλά ομάδα τετράδα τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δοκιμάσει να πούμε και εκεί. Εντάξει, μας καρτάει το Diablo ακόμα. Ποιος έβαλε 25? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Decline. Τι 25, μα βάλει 31. 25 έχεις βάλει πριν, δε. Ναι, αλλά είπαμε να ανέβουμε τώρα. Α, εντάξει, sorry. Πάμε. Ή μην πάμε στα 39. Και πέσουμε σαν τέτοια κατά κοντόπουλα. Κάρτα σουρ. Πότα. 39... Έχεις δει σε κάτι σαρδιές κάτι κοντόπουλα σε σούβλα. Έτσι θα πέσω. Τα έχεις δει τα κοντόπουλα στη ζέστη με 45, πώς κάνουν. Τα κοντόπουλα είναι. Τι, γιατί κάθεσαι στην πόρτα. Περιμένετε να συγκεράσουν γλυκό. Έχει γλυκό εδώ. Ναι, ναι, μάνα, κάτι έτσι. Κάτι έχει, αλλά τώρα άμα είναι γλυκό ή όχι. Ξεδάκια. Ξεδάκια μόνο. Ο Τζερατζίκη έχει πολύ σκόρδο εδώ πάντως, θα ξέρετε. Αυτό μου αρέσει. Άμα δεν έχει, δεν έχει ρόλο. Είναι βαρύ. Ναι, έτσι. Γιατί και εδώ έχει πολύ. Ρε φίλε, το πρώτο πράγμα, εγώ έβγαλα δόντια από 6 μηνών. Το πρώτο πράγμα που έβαλα στο μάτι ήταν τζατζίκι και πάει δάκι για αρνησιό. Ιδέα, εγώ φταίω τώρα που τα. Αυτά είναι ωραία φαγητά. Το τζατζίκι θέλουμε ένα κέικ τώρα. Το τζατζίκι μεγάλο στα. Με καρότο ή χωρίς καρότο. Καρότο πού, στο τζατζίκι. Ναι, το έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Έχει χάρη, το έχω ακούσει και αυτό. Είσαι live τώρα, έχει χάρη που έχει στο stream. Όχι, εγώ δεν το θέλω. Εγώ απλά το ρώτησα. Α, ναι. Το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει, όπως είναι. Έχω ακούσει καρότο. Με αγκούρι, με αγκούρι, με αγκούρι. Ναι, μπράβο, κλασικά, όμορφα. Άντε και λίγο το γαμώ το ότι βάζουν μάραθα ή άνηθο. Που δεν το προτιμώ, αλλά εντάξει. Άντε για το έτσι. Άνηθο βάζουνε, αν ρωτάς. Αυτό, όχι, ρώτησα. Ναι, ισχύει. Αλλά... Γιατί πεθαίνει τώρα. Άνηθο, αλλά αν έχει λίγο σκόρδο. Και αγκουράκι, το κάνω δροσερό το αγκουράκι, αλλά βγάζει ζουμιά. Ναι, τίποτα. Θέλει να το ζουλήξει πρώτα, αφήγουνε τα ζουμιά και μετά μπει στεγνό. Να το βάλεις, λοιπόν, ακούστε, θα το βάλεις σε ένα τούλι. Πώς πας, πώς τούλι, εμείς θα φτιάξουμε. Τούλι, ρε, από μπομπονιέρα, πώς το λένε. Ναι, ξέρω. Ναι, και θα γίνει το αγκουράκι. Θα το τρως και θα δροσίζεις κανονικά, όμως, όχι... Ναι, όχι, γιατί είναι μερική παράξενη. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Ναι. Θα φτιάξω το. Ρε σου λέμε καρότο, όντως, και εγώ αυτή την ίδια άποψη έχω. Αλλά έχω ακούσει παράξενους που λένε και στον κατοίκη βάζουμε και καρότο, λέει και άγγουρ. Βέβαια, αυτά είναι που δεν σε πνίξαν όταν ήσουν μικρό σε πράγματα. Κάτι τέτοιο. Αρχικά. Κάτι τέτοιο, ναι. Όχι. Δεν πρόλαβα. Τι έγινε. Εγώ είμαι, αλλά δεν έχω το... Έφαγα αυτιά και μετά έφαγα κατευθείαν poison. Δεν είναι.
να φάω και αυτό το τελευταίο. Πάλι να πέφτω μας στην πλακία. Όπου τώρα θέλει και ένα ταντορίτος, θα έχω την κουρευτεί. Ρε φίλε, δεν είναι καυτέρα. Τι? Δεν είναι καυτέρα. Όχι, δεν είναι. Άμα φας όμως όλο το σακουλάκι κατευθείαν, θα είναι. Αυτά τα ντορίτος θέλει με λίγο πίκο δεν κάλο. Να μην κάνεις break. Να τα φας αμάστα, τώρα να πεις απ' το άλλο. Εκεί καίει. Λοιπόν, εκεί πνίγεσαι. Περίμενε, όπα, όπα. Τι θέλουνε. Δοκίμασε ένα πάνω. Λοιπόν, θέλουνε πίκο δεν κάλο. Μαζί να τα φας, με πίκο δεν κάλο. Αλλά δοκίμασε να πάρεις τα ντορίτος αυτά, να τα τρίψεις στο μούλτι, να πανάρεις κάτι. Να πανάρεις και το πικές. Να κλαις, να πάθεις και να κλείσεις ένα μαροδάκι. Ή να το κάνω πιο ωραίο, να σου πω κάτι δοκιμασμένο. Όχι, όχι, θα σου πω, οχ. Έλα, εγώ. Έπατσα να πάω να τον σηκώσω και... Και πήγες μέσα, εγώ κινήθηκα πιο αργά. Λοιπόν, να σου πω εγώ το άλλο το δοκιμασμένο το ωραίο. Πέμε μια μέρα στα Mart. Καλή συνέχεια, Παύλο, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Πάμε στα Mart. Με το χοντρούλι. Ναι. Πού είναι αυτό που έχει σήμερα. Μπράβο, καλά που μου διατήρησε. Ναι, έλατε, ξέρω εγώ. Είναι άφαντο, άμα τον βρει, πες μου. Και. Συνέχεια. Περνάμε από το ράφι μετά τα μπάσκο. Που είχε τελειώσει το κανονικό. Και βλέπω για πρώτη φορά, δεν το είχαν φέρει, το ξέρα, αλλά δεν το είχαν φέρει αυτοί ποτέ εκεί. Το μαύρο, τη Σκόρπιον, την υπεριά. Φίλε, δεν θυμάμαι πόσα σκόβιλ είχε. Δηλαδή το απλό το ταμπάσκο πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 με 3 κάτι χιλιάδες. Αυτό μπορεί να έχει και 50.000 σκόβιλ, κάτι τέτοιο. Εντάξει, okay, έβαλα δύο. Δηλαδή βάζει μια σταγόνα κυριολεκτικά πάνω στη γλώσσα σου. Θα καεί, θα πνιγεί όμω. Θα πνιγείς. Εμένα πονέσαν τα αυτιά μου αρχικά. Πονέσαν τα αυτιά μου, φίλε. Μπορείς να πας να ανακοπεί, το ξέρεις. Δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο χοντρός με έκανε ρόμπα, έβαλε πάνω στην πίτσα πάνω σε ένα κομμάτι πίτσα μπόλικο, όχι μια σταγόνα. Έβαλε μπόλικο τώρα. Το κατέβασε κύριος, σαν να μην τρέχει τίποτα. Λέω δεν καίγεσαι. Όχι δεν καίγεσαι, δηλαδή. Δεν βγαίνει η ψυχή σου από το σώμα σου τώρα να μεταλάβει η θεία κοινωνία. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνει, ρε. Την άλλη μέρα. Ήταν ό,τι πιο καστέρο έχω φάει. Ναι, ήμασταν μαζί. Βέβαια δεν ξέρω το βράδυ τι έγινε. Τέλος πάντων, αυτό. Το βράδυ μπορεί να πήγε για μετάληψη. Κανονικά. Δεν θέλω να καταλήξω. Γιατί εντάξει, άμα δεν το καταλαβαίνει, άμα έχουν καεί κάλικες και δεν καταλαβαίνει. Ναι. Παρακάτω δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρεις, λέει ότι μπαίνει καυτό, καυτερό. Βγαίνει ακόμα πιο καυτερό. Δώσ' μου ένα λεπτό. Όχι, εγώ ήμουν το... Σου δίνω κι ένα. Αλλά όχι, δεν το έχω δοκιμάσει αυτό το ταμπάσκο που λες εσύ, Μίτσο. Άρα δεν φτάνουν. Τι κάνεις πάλι. Από αιμορροίδες, δεν έχω τίποτα εγώ, μια χαρά. Καθαρός. Ναι, από αυτά είμαστε τζετ. Θα δείξει με τον καιρό, δεν ξέρω. Φάει λίγο τα μπάσκο μαύρο ακόμα και θα το ξαναφύξω. Μαύρο, παιδιά, δεν ξανά. Μαύρο, μόνο... Μόνο ποτέ βασικά. Μόνο ποτέ. Δεν ξανατρώ. Θα είναι πολύ δυνατό για τα δικά μου. Και ξέρεις τι, είναι ότι χαλάει τα πάντα. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μόνο για να μαζευτεί παρέα και να κάνει challenge ποιος θα αντέξει. Ναι, ποιος δεν θα πάρουν με φορείο. Δηλαδή, όπου και να το βάλεις, στα χαλάει όλα, ρε. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σίγουρα, ρε.
Κότα λέει το τώρα. Άλλο το ταμπάσκο όμως το πεταφιλέ. Τώρα να φας χειμώνα, άκου, χειμώνας, να χιονίζει έξω, κρύο, ναι, μείον. Ναι. Να βάλεις στη φασολάτα μπουκοβό και ταμπάσκο από πάνω. Αυτό είναι το light, κανονικό. Ε? Light ρε, είναι αυτό μωρέ. Ναι, αλλά το ευχαριστεί για την ψυχή σου, εκεί θα να καταλήξω. Εκεί δηλαδή, ήταν, ωραίο σίγουρα. Να αδειάσεις τώρα κάργα, να βάλεις αρκετό. Να πάει η φασολάδα, πώς το λένε. Ωραίο, μία, γόνα, σε, γόνα. Με μία στάση, με μία στάση. Ναι, ναι, επόμενη με μία στάση. Πριν προλάβεις. Δεν θα κατέβεις. Θα πας γονατιστός. Γονατιστός, γονατιστός. Τι κορδέλα. Πριονίδι. Δεν μου φτάνει. Αυτό είναι να το παίρνουμε. Φας την ανάσταση με τα πυροτεχνήματα. Ρίξεις και εσύ ένα τσάμπε. Δεν έχετε μπει, ε? Όχι. Όχι, όχι. Μην χαλάσω την πιάτσα και ξεκινήσω τον χρόνο. Όχι, πάμε, πάμε. Όχι, κολλάτε. Είστε έτοιμοι, φεύγουμε. Φύγαμε. Φύγαμε. Απόκριε σερπατίνα, έτσι, εννοείται. Ναι, ναι. Τι μίλκο και τυρόπιτα. Βασικά εδώ υπάρχει κόντρα. Μίλκο και ζαμπόνο. Μίλκο και τυρόπιτα τώρα που το σκέφτομαι. Μίλκο και ζαμπόνο τυρόπιτα. Ξέρω τι έβαλε. Ναι. Αυτοί δεν αποκλείονται. Τι. Ήρθα. Μια χαρά, φτιάξτε μπαρμπάρια. Να δεις πως ακουμπιέται. Θα φτιάξεις παρμπαρενέρα και μετά. Ξύλο, σολάρι, στα πάντα. Σκοπός ρε φίλε είναι να... Μα είναι να παίζεις μόνος σου. Να δέρνεις, άμα να παίζεις μόνος σου. Να το φτιάξεις παρμπάρια. Παίζεις και μόνος. Κυρίως με παρέα, να παίζεις και μόνος. Εντάξει. Εγώ παίζω μόνο. Σοκολατούχο γάλα Evolve με τυρόπιτα κυλικίου. Καταρχάς το γάλα το Evolve γάμι και δέρνει. Παίζει να και το μακράν το καλύτερο, έχει μαλακίες τώρα. Ό,τι κυκλ... Α, και δεύτερο το κουκάκι νομίζω, φάρμα κουκάκι. Αλλά πρώτο με διαφορά το Evolve. Είναι τέλειο. Αλλά ό,τι σοκολατούχο όμως και να πιεις, δε, εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Carnation, παιδιά, Carnation. Carnation. Ναι, Carnation, ωραίο. Τότε, να το σαν, δεν υπήρχαν τώρα. Carnation. Τυρόπιτα κυλικίου και... Sorry. Μα ένα κάτω. Ναι, ναι, ήταν αυτή η διαφήμιση. Ήταν τέλεια. Σούμενε. Ολάρα μόνο λέει και ο άλλος από πάνω. Ολάρα, ναι, το είδα. Γιάννη, δεν μας είπες ρε, τι χαρακτήρα έχεις φτιάξει. Τι κλάση έχεις πάρει. Εγώ γιατί πάω από εδώ πέρα μόνος. Πάω λάθος, ε. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω. Μάλλον. Εγώ δηλαδή τον άλλο μου πάγαινε προς την άκρη. Λάθος τροφή. Τι πέθανα τώρα. Μόνο σου. Έχει και αυτό. Έρχομαι τώρα. Τραχανοτυρόπιτας. Μάγο λέει. Μάγο έχει φτιάξει. Μέιτζε. Σόρσερε. Εντάξει. Σπουδάει εδώ πέρα από είναι ο μάγος. Ναι. Καλό παιδεύεται. Καλό παιδί ο μάγος, αλλά... Καλό παιδί, απλά. Άλλος την κάνει τη δουλειά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχουμε κατά αυτά τα τεχνήματα το μάγο. Μάγο για τις απόκριες και την Ανάσταση. Τι σπίλντα αυτή είναι. Πολύ στο σημείο και τρέχουν έτσι. Τέντα. Α, τώρα που πες τρέχουν δεν έχω βάλει τέτοιο. Περίμενε. Κοίτα εδώ. Καλώς ήταν. Okay.
σκούπα όλα. Ο Μίτσος ο Ντελόγγι. Ο Παπαφίλιπς. Μίτσο, μην τα λες αυτά πολύ συχνά γιατί θα μας παρεξηγήσουν στο τέλος με τη σκούπα. Ναι, όντως, μαλακία. Συγγνώμη. Παραφέρθηκα λίγο. Θα μας πάρει τηλέφωνο η δίωξη, μαλακά. Χαλιά, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Θα νομίζουν ότι. Τι έχει μπλέξει με κόκορες. Σε πια λίγο. Όχι, εσά. Κάνε λίγο. Οπα. Μας Λόγω στο παιδί το δικό μας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλή βραδιά. Το γονατίσαμε. Το κλαρίνο είναι χορηγία του Δήμαρχου. Ωπ, κι άλλο. Ένα... Να σου πω κάτι, βαρέθηκα να μην μου δίνει το ένα αστεράκι. Κάτι με ένα αστεράκι. Έτσι για δείγμα. Να πω ότι... Δώσε αστεράκι. Μάλλον βρήκα το επόμενο άμυλο ότι θα φορέσω επιτέλους. Αν είναι να δουν. Να το ένα το... Έκατσε η Μπέρτα, όχι η Μπερτά, το παρεό. 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 Είναι τα... παρεό. Το παντελόνι και καλά, που το δείχνει σαν παρεό, δεν το δείχνει σαν παντελόνι, όχι, παντελόνι. Ναι, το... Ναι, παντελόνι ναι. Είναι πετσέτα ναι. Θαλάσσης. Έτσι, κάτι τέτοιο. Ωραία, νεκρομάνσερ. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Ένα αστεράκι, ψέματα. Shadow Resistance. Εμένα μου δώσε δύο τώρα. Αυτό πρέπει καλησπέρα, καλή εβδομάδα επίσης. Κάτσε να ανοίξουμε ένα μοστεράκι να πιούμε. Γιατί... Άλλος από εδώ. Είχαμε το χοντρό με τα μάνστερ. Εγώ δεν πίνω Μάγκο Λόγκο όμως. Α, όχι. Όχι, εγώ πίνω Lewis Hamilton. Μάλιστα. Α, κοίτα μίλκο ρε. Είναι σαν το Μάγκο Λόγκο χωρίς ζάχαρη, γι' αυτό. Πάντως με ένα μίλκο πλάκα πλάκα, δίκιο έχει. Θα... Ένα μίλκο... Το ίδιο γρήγορα μίλκο, θα πήγαινες. Ένα το ίδιο σαν τόνα θα όχι, πήγαινες. Όχι. Ένα μίλκο φράουλα. Το light κιόλας. Ναι, ένα μίλκο φράουλα. Μίλκο φράουλα light. Δεν θα μένε τίποτα στον περιπτερά εκεί μπροστά του. Μετά. Μετά, βοήθειά σας. Ναι, Γιάννη, γαμάει το Μάγκο Λόγκο, όντως. Απλά έχω καταλάβει, μάλλον, του Χάμιλτον το Monster είναι το ίδιο χωρίς... είναι zero, χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν, πού θέλουμε να πάμε τώρα. Θέλουμε να πάμε στο φίλο μας, τον Oculist. Έλα εδώ, φίλο Oculist. Να μας πάρεις τα λεφτά, έλα, να τα πάμε τώρα. Δεν θέλετε να παίζετε φρουτάκια. Ξεκινήσατε Diablo. Αυτό. Λοιπόν. Εξής τα φρουτάκια όσα έχεις τα τρως, ενώ στον Oculus. Όχι στον Oculus, ναι όχι μπορείς. Το ίδιο πράγμα. Μπορείς. Ναι, ναι, στα Tempers. Μπορείς μια χαρά. Μια χαρά. Εκεί που πας για το Affix, τα τρως όλα. Ναι, όντως. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Maximum Life Intelligence. Θέλουμε Armor, ε. Ωραία, άντε να μας κάτσεις τώρα αυτό. Πάμε. Για βίτη μόνο λέω. Δεν έκατσε. Πάμε πάλι. Replays. Δεν έκατσε. Πάμε πάλι. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Ρίξε. Ω, να το έκατσε. Armor. Φίλε. Να το. Στην τρίτη. Πλήρωσε. Τα έδωσε πίσω. Καλά είναι. Θα πάμε και στο Blacksmith. Θα μας κάνει τέπερ. Να δούμε. Άρα εδώ φίλε. Θέλουμε αυτό. Θέλουμε... Να κάνω μια χάζη ερώτηση. Άντε κάτι. Τώρα... Άμα έχεις κάνει ήδη κάποια level masterwork και θες να αλλάξεις το affix. Θα σου το αλλάξεις σε τι επίπεδο, στο επίπεδο. Το επίπεδο που το είχες ή στο αρχικό του επίπεδο. Μια καλή ερώτηση που δεν ξέρω να απαντήσω. Φίλε, εντάξει. Ούτε εγώ. Τουλάχιστον χαίρομαι γιατί δεν έκανα χαζή ερώτηση. Ήταν εύστοχη. Α, είναι πολλοί που πίνουν το Monster δηλαδή. Κοίτα το.
Άλλος λέει ούτρα μάγκο, άλλος λέει και εγώ μάγκο λόγο πίνω τώρα. Κοίτα, κοίτα. Α, βλέπεις. Κοίτα, κοίτα, μαζεμένη. Σφίζουμε από υγεία. Έτσι. Σφίζουμε από υγεία. Έτσι. Λοιπόν, έκατσε και το ένα temper. Πάμε για τώρα για το δεύτερο. Πω, στο δεύτερο. Όχι ρε γάμο, δεν ήταν αυτό. Maximum life. Μαλάκι, για πέφτει και τώρα εδώ. Temper, φύγαμε. Τι χάλασες? Δεν χάλασα ακόμα. Α, να το, movement spin. Τέρμα καούρα, monster με παρτάκια. Όχι φίλε, τέρμα καούρα είναι monster με γαριδάκια και σοκολάτα μετά. Εκεί είναι η καούρα. Με γαριδάκια και σοκολάτα. Ναι, μου έρθει εδώ στα γαριδάκια, στο καπάκι σοκολάτα. Εκεί είναι η καούρα. Εκεί μετά... Αυτό βάλε, που έχουμε ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο τρόπους να χεστούμε απάνω μας. Αλλά δύο-τρεις καλούς συνδυασμούς να φας να ευχαριστηθείς, τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Τίποτα, μετά το live μπορώ να σας πω πολλά πράγματα πάνω σε αυτό τώρα, δεν θέλω να γίνω ρεζίλια. Εντάξει, παιδιά, όχι, κάπου όπα. Άιτε, αυτό που φοράμε. Codex of Power. Λογικά είναι στα utility. Crowd control λένε εμείς δεν έχω. Δεν το παίξα ωραία αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω ένα Undariel σήμερα? Άμα ρίξω εγώ τα... Άμα ρίξω τα... αυτά που πρέπει. Κάντε ένα διάλειμμα για τουαλέτα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τόσες μαλακές που έχουμε πει... μόνο αυτό μένει, να πάμε για... Ναι. Άμα έχεις δύο παιδιά, το ένα 6 χρονών και το άλλο 9 μηνών... και μόλις τις περπατέντες φτιάχνουν το 3 μαγκολόγο. Καλά, εκεί πέρα θες ένεση τέτοιο. Πώς το λένε, αδρεναλίνης νομίζω. Πες καφέινης για να είσαι μέσα. Καφέινης, μπράβο. Εκεί θες. Ωραία, φτιάξαμε παντελενάκι, ρε. Ωραίος. Τι θέλει να ντάρει. Κοντεύουμε και τα 97 level, πάμε. Θα πάμε 100 σήμερα. Πάμε, το έχουμε ακατοσταρίσει σήμερα. Είναι η καφέινη μέσα στην καροτίδα, λέω. Μέσα στην καροτίδα του. Λέει, έτσι και κάνει συνδέσιμο σε αρτηρία, πάει τελείως, έχεις πάθει εμβολή. Να ξέρετε. Τα πάντα όλα έχεις πάθει. Τα παίζεις, 50-50. Λοιπόν. Πω, από τι έφτιαξε ο άνθρωπος πάλι. Τι έφτιαξες πάλι. Για δείξε μας, για δείξε μας. 44.000 attack power πήγε. Και εδώ μεταξύ το attack power είναι ότι αχρίαστο έτσι όπως είναι. Πάντα το χρησιμοποιώ όταν ανοίξεις τα skill, ανεβαίνουν όλα τα stats. Δηλαδή το έχω πετύχει και 113.000 το attack power. Ένα amulet που έριξε με δύο αστεράκια. Απλά πήρε ένα affix τώρα που δεν μπορώ να το ξαναλλάξω, ρε γάμο, το αυτό είναι το θέμα. Γιατί? Για κλαφτό, γιατί το έκανα 5 φορές. Τι είναι μαλακιά, τώρα αλλά οκ, okay, εντάξει. Μπορεί να βρεθεί και κάτι καλύτερο μετά, θα δούμε. Έλα μου ρε τώρα. Ε, βάριες. Ε, βάριες. Κάτσε να φτιάξουμε το Aspicraft τώρα, γιατί το έχουμε έτσι αφημένο. Codex of Power.
θέλουμε αυτό. Να έρθει και ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη! Γιάννη, είσαι... το Γιάννη. Εσείς έχετε τέτοια να μπαίνουμε στα... πώς τα λένε? Έχω πολλά. Τα Bronzards, ε. Ναι, γι' αυτό άμα, σου είπα να μην ρίχνεις εσύ. Για πείτε, θα έχω. Τα τελειώσω όλα και μετά ρίξεις. Απλά θα μου λες ποιο level θες, γιατί... Ναι, εντάξει. Μίλκο και μπουγάτσα. Ναι, κεράστε ένα μίλκο τον Άικαρα, παρακαλώ πολύ. Όπω, μετά θα πάμε να χαιρεστούμε ομαδικός, όλοι μαζί. Θα βουλώσουν τα λούκια. Ναι, ναι, τόσο μίλκο που έχουμε εδώ και ένα τέταρτο πίνουμε μίλκο όλοι. Εβιόλ, εβιόλ, όχι τέτοιο. Ναι, όχι αυτό μίλκο, το, πώς το λένε. Μίλκο, μίλκο, εντάξει, το παράκανα και μίλκο τώρα. Ανοίξουμε ένα πιο πάνω να δούμε πως έχουμε τύρι 35 θα μας σκίσουν εδώ. Για να... πάμε μία, ε. Δώσουμε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όχι, δεν σου δίνω τίποτα. Πάταξε. Κάτσε μωρέ λίγο. Σε περιμένω. Εντάξει, τώρα είμαι έτοιμος. Έτοιμος. Που είστε και ρίγκα. Mars. Και ένας που είναι, μπράβο, ωραίος ο Άικαρας. Να, να έρθει ο Γιάννης εδώ πέρα να σας πει. Γιάννη, άμα είσαι κοντά σε τηλέφωνο, μπες στο chat μια ρε, να μας πεις λίγο συνταγή για άσπρα φασόλια, άσπρη φασολάδα, να τους ξεβλαχέψεις. Άσπρη φασολάδα. Βέβαια. Και τώρα θα σου γράψει ο Γιάννης στο chat. Όσο ζεις μαθαίνεις. Είναι κάτι που το τρώω μόνο εσύ. Εννοείται, εννοείται με φασόλια, σαλάτα, λευκά. Σούπα λευκά. Φασολάδα. Φασολάδα με σούπα. Λευκή σούπα. Άσπρη. Ναι. Τι είναι αυτά. Ούτε τα μαθαίνετε. Όχι, κάτσε δοκίμασε. Κοίταγα το chat και πέθανε. Όπα. Πήγα να σε κάνω live και πήγα να φύγει. Έλα, Γιάννη. Φασολάδα με λεμόνι. Ναι, όχι, όχι, άλλη μία. Κανά. Άλλη μία. Αν μία δεν πέτει, δεν έπιασε. Δεν έπιασε. Μα πώς έγινε τώρα, αφού σηκώθηκε. Δεν έπιασε, δεν το ξέρω. Τους έκαναν περισσότερους, γιατί πέφτουμε. Ρε, το ανέβασε τώρα. Ναι, είμαστε 35 τώρα. Μα λέει και εγώ ρε, πήγα και έβγαλα παραπάνω σκελετούς και τέτοια τώρα εδώ πέρα και πάλι πέφτουμε έτσι τη φάπα του πάντα. Τι συνέβη. Τι συνέβη. Δεν σου πεις το μηχάνημα. Έχει βουλώσει. Έγινε μπίτσο ντελόγκι. Θέλει αλλαγή σακούλα. Πάει μάστα. Μπίτσο ο Ντάισον. Σαν ο Ντάισον, ζορίζεται λίγο. Ο Παπαφίλιος. Ντάισον δεν έχει σακούλα, σε παρακαλώ. Ναι, όντως, Ντάισον δεν έχει σακούλα. Είναι ελευθέρας. Να βάλουμε και ένα ελίξη. Ένα, απλά αδειάζει τον κάδο. Και μετά από αυτό, ας τις απλώσω λίγο την κουράστηκα. Έπεσε, α. Κάτσε να τις βάλεις στη μύτη ένα κεφτεδάκι να μυρίζει μπάς, μια λεπτή. Ναι, με πολύ κουπλίσμα. Γιάννη, από ό,τι θες, ναι, μπες. Μεζέ, γιαούζο. Η κόκκινη είναι στη λέω Γιάννης, η κόκκινη είναι χάλια, δεν έχει περισσότερες παρενέργειες. Παρενέργειες, ε. Ναι. Βασικά η αλήθεια είναι ότι ό,τι παρεμφερές φάσεις και παρενέργειες. Συνταγές μαγειρικής με τον Αεκάρα.
Ελάτε να μάθετε, να σα ξεβαθύνετε. Ωραία, και γίγαντε, ωραία. Ανθότυρο με κεφέ μου, πορτοκάλι πρωί, έτσι, για γλυκάκι. Masterchef, ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι μπροστά, ρε, αλλά δεν ακούτε. Είναι πολύ μπροστά, ρε. Είναι μπροστά, ρε. Πρέπει να. Να γίνει μια τέτοια, μια σύμπραξη εκεί πέρα με τον χοντρό. Θα φτιάξουμε, θα άστο τον Νίκο. Θα κάνουμε τέτοιο, θα κάνουμε με κάμερα, εκπομπή μαγειρικής. Καλά, εντάξει, θα πέσει το ίντερνετ. Κάθε Δευτέρα 6 με 8 θα κάνουμε εκπομπή μαγειρικής. Θα πέσει το ίντερνετ. Θα πέσουν όλα. Θα πέσει και το ρεύμα, θα κάψουν καμιά ασφάλεια. Ναι, δεν θα μείνει τίποτα. Φωτιά μη βάλετε μόνο. Φωτιά. Δεν εγγυούμε τίποτα. Ναι, ναι, δεν γεμάσαι τίποτα. Ό,τι γίνει έγινε. Δεν έχετε περάσει ακόμα. Πού, α, έχουμε μείνει πίσω. Τι να περάσουμε, δεν το πιάσαμε. Όχι, δεν το χάθηκε εγώ τώρα. Δεν έχετε τελειώσει ακόμα. Όχι. Πού είστε χαμένοι. Κάπου εδώ στο διάστημα. Εδώ φάπεζι. Ρε, μήπως ξαναπήγες πίσω. Εντάξει. Μήπως πήγες πίσω. Όχι, δεν... όχι, έρχομαι, απλά μάζευα κάτι... κάτι μπλικ από κάτω. Ό,τι αφήνουμε. Ήθελα πόσο μας σκούπα. Στο πιτ δεν έγινε, δεν αφήνουν στο πιτ. Νομίζω. Στο πιτ δεν βγάζει τίποτα. Δεν ψάχνει να πόσο. Ό,τι βγάζει είναι στο τέλος μόνο. Έλα πόσινες. Σε έλεινο καρό το λαδάκι και λεμόνι στο νεθικό αγιές και ρέγκα. Πω μαλάκα ρέγκα πάει, με τέλειωσες τώρα. Τώρα γιατί με ρε, κέρδισες. Γιατί... τώρα γιατί... με κέρδισες. Α, με γιατί δεν με κέρδισες. Έχεις... όχι. Έχεις ψήσει ρέγκα. Ρέγκα. Στο αλληνόχαρτο. Φίλε, στο μπορεί να την φάω. Τα μια ολόκληρη ρέγκα με ένα πλέον σολάδα. Και σκέτη και όπως να είναι. Και άμα έχει και τσίπουρο μαζί. Άντε γεια. Άντε γεια. Ρέγκα. Τι τους έχεις κάνει, Γιάννη. Τι τους έχεις φτιάξει. Μεγάλη αδυναμία. Για να τα πω. Πάλι, για να... ο Γιάννης ξέρει. Έτσι. Λίγο στα τρία tiers. Φαντάσου τώρα το Γιάννη με το Νίκο. Πω. Σύμπραξη τώρα. Σύμπραξη δυνατή τώρα. Δεν ξέρουμε ποιος θα περάσει. Θα είναι και στενή η πόρτα της τουαλέτας. Δεν ξέρουμε ποιος. Θα πάνε με τοπική και οι δύο τρέχοντας στην τουαλέτα. Καλό σμοχέ, λέει ο Γιάννης. Ναι. Θα τους κάνουμε καμιά ασφάλεια. Βασίλη, δεν ξέρω, έχουν πει ότι θα μπει το εγώ στο Game Pass, ρε. Γιατί αυτό έχει συνομοίωση, ξέρω. Δεν νομίζω να κάνουν κάτι τέτοιο. Ναι, αποκλείεται. Θα τους τα παίρνει, θα παίρνει η Microsoft τώρα τη συνδρομή. Δεν νομίζω να μπει το... δεν ξέρω, βέβαια μπορεί να λέω μαλακίες τώρα και να μπει όντως. Ποιος ξέρει. Ή αλλά... έχει ψευτό ανακοινωθεί γιατί... τίποτα. Δεν ξέρω, αυτό ρώτησα κι εγώ. Αερογραφία λέει θα κάνω. Τώρα... να, ναι, άμα μπει το WoW, παιδιά... ναι, δεν τώρα, έχουν πει δεν κάτι ξέρω για αυτό ακόμα. Εδώ πέρα τι είναι καλό, είναι δεν καλό. Είναι καλό. Βάλε εδώ παραγωνάκι. Βάλε παραγωνάκι. Που το βάζουμε. Κάτσε μωρέ εσύ, κάτσε. Εδώ σε θέλω, 39, 39. Δεν το έχω περάσει ούτε εγώ αυτό. 39 μωρέ, ούτε εγώ το έχω περάσει αυτό. Κοίτα, ρέγκα, η αλήθεια και... η αλήθεια είναι ότι 38 κάναμε δυο μας την άλλη φορά, βγάλαμε. Παίζει, ναι νομίζω. Ή 38 είχαμε φάει φάπα και φύγαμε. Θα πάμε άκλαφτη ρε, το είμαι σίγουρος, αλλά το δοκιμάσουμε έτσι την πειράζει. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Όλοι είπαν ότι θα μπουν. Και να είναι μόνο για PC, λέει, φαντάζει. Τι, καλά, εντάξει. Θα πάτε να φτιάξετε όλοι PC μετά. Δεν υπάρχει, δεν έχω λεφτά για PC. Θα βλέπω όλοι τα πόδια. Λεφτά για PC να μπορώ να παίξω σαν άνθρωπο, δεν παίζει. Ξεχάστε το. Άμα δεν δώσει τώρα χιλιάδε να μου κάνει τίποτα αυτό που θα παίξει. Καλά. Το PC είναι το λιγότερο. Εγώ δεν είναι νομίζω απαιτητικό παιχνίδι. Τι εννοεί. Σε θέμα σπίτι, ναι. Θα κλείσουν πολλά σπίτια, αλήθεια. Ναι. Το δικό μου σίγουρα, να ξέρετε. Άντε και φεδάκια. Ευχαριστώ. Για μπαίνεις στο σπίτι όπως είσαι με τους σοβάδες. Σοβάδες, δεν κάνεις. Θα ανοίγεις, θα κάθεσαι εκεί. Με το κουβά από κάτω.
Μίτσος πού είναι? Ο Μίτσος δεν έχει έρθει ακόμα. Εδώ τόση ώρα το πάμε εγώ με τη Μαρία δύο μας. Καλά πάει, για δύο μας καλά είμαστε, να πέθανε. Αλήθεια! Όλα πέθανες, καλά. Πέθανες. Παραλίγο. Πέθανες. Έλα ρε άρα, φίλε. Άρα υπάρχει... Πέθανα, περίμενε. Μίτσο. Έρχομαι. Έλα Μίτσο. Έλα γόρι μου. Για βόλι και τριβόλι. Ήρθα εδώ να εξορκίσω το κακό τώρα. Ρε! Πες μου ότι δεν είναι του. Καταρχάς κάτι με χτυπούσε εγώ. Έχω ένα life χωρίς λόγο. Και δεν με χτυπούσε τίποτα. Πώς έγινε αυτό. Ρε μαλά, αυτό τώρα πώς. Ναι, για πες εσύ. Άντε, εξήγησέ το. Όχι, αυτό που πέσαμε εγώ τώρα πώς να ξέρεις, γιατί... Ρε και εγώ έπεφτα χωρίς να με χτυπάει τίποτα. Δεν ξέρω τι έγινε. Έχει κάτι το dungeon μέσα, κάτι... Όχι. Είναι nightmare να έχει κάτι. Artificers Realm, ναι. Έχει κάτι λέει δεξιά. Κάτι γίνεται, κάποιο άφηξ περίεργο έχει. Όντως. Ναι, δεν είστε. Και σαν Nightmare Dungeon ήταν, ξέρεις, με τα... με τα stats αρνητικά. Πήρε level. Κάτι το level. Ήρθε το level. Έλα, 3 ακόμα. Πόσο, 97, άντε. Έχει ακόμα. Να κάνουμε και κάνω Nightmare κατά πόσα φορούσια. Πέθαμε. Ρωτάει ένα παλικάρι αν τον Diablo. Όχι, δεν έχει. Δεν αφήνει, Γιάννη. Το λέει και ποντίκι. Όχι. Όχι, στο Xbox δεν αφήνει. Στο Xbox, Τι, στο PC λέει θα μην αφήνει. Φτιάξε PC. Φτιάξε PC. Είσαι τρελός. Πάντα λεφτά. Είσαι τρελό. Και με τι λεφτά θα φτιάχνω εγώ μετά σμόρτον και φτιδάκια σου. Α, πάλι πέθανε. Να πάρουμε την κιθάρα μετά, βγούμε έξω. Ναι. Θα κάνουμε δύο ρίτσες εκεί πέρα ερμού. Ξέρεις με κάποιο τραγούδι θα κατέβουμε, έτσι. Ποιο? Hey, look, don't stay. Με Carnation θα κατέβουμε. Με Carnation. Με Carnation, εκεί να δεις το χρήμα, ρε. Με Carnation δεν χάνεις ποτέ. Θα έχουμε και το Γιάννη να δίνει εκεί πέρα παλέτα Carnation. Πλακάτ με θέλουμε υπερενέργεια PC για Diablo, για WoW, ξέρω εγώ. Θέλουμε έρανο. Υπερανέγερση σε full tower. Θέλω να πω εδώ. Δεν θα το προλάβω. Τι γίνεται, ωραία το πάμε. Έλα λίγο πίσω. Oh. Εγώ είμαι πάνω σου, αλλά δεν το... γιατί δεν με αφήνει. Α, έλα, να. Ρε, θα χάσουμε το χρόνο. Τι θα πω. Εμένα έκανα πάντα interact, αλλά τίποτα. Τώρα θα γίνει μαλακία εδώ. Όχι, εγώ... Γιατί? Βέβαια δεν έχω παίξει πληκτρολόγιο από την Κιγιάννη, αλλά το σε χειριστήριο δηλαδή βολεύει, δεν έχω θέμα. Δεν έχω παραπονηθεί, έχω κάνει... Έχω αλλάξει δύο κουμπιά στο mapping βέβαια, αλλά... Δεν έχω παραπονηθεί, εντάξει, κομπλέ είναι για το χειριστήριο τώρα. Το σοφαρίσουμε τώρα, κοντεύουμε. Προλαβαίνουμε. Θέμα είναι να μπεις και να φας και το boss πριν τελειώσει ο χρόνος. Ναι. Πάμε. Κάτσε ρε. Πάτε ρε. Σκούπα. Τι έγινε. Σκούπα. Ο Μίτσος ο Ντάισον. Γιατί. Σκούπα όλα. Να μην τίποτα. Λοιπόν, βγάλε το σαβορό φυτήρες. Τώρα θα σκουπίσουμε όλα εδώ, περίμενε. Είναι το φίλτρο τελείωσε. Νομίζω ότι έπεσα στη μαρμίτα όταν ήμουν μικρό. Εσύ και ο Βαλέη. Με το Carnation, ναι. Σφαίρα. Εγώ σίγουρα έπεσα μέσα να ξέρεις. Έλα τον μπουσάκι. Εγώ μπήκα στο πόρταλ, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Αυτός είναι... Είναι. Θα μας κάνει. Τώρα ένα λεπτό έχουμε. Πήγα να πω μην πεθάνετε, αλλά... Εμένα πέθανε ένα μαλάκα στο animation που έκανε. Πέθανες. Ναι ρε. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Sorry, αλλά... Πειράζει. Τι να κάνω. Δεν είναι τα δεύτερα. Δεν ξέρω αν το έχω. 18 λέει. 46. Λέει. Θα δούμε. Πέθανα. Έλα Μίτσο,
Πάμε αγόρι. Έλα Carnation. Έλα Carnation. Πάμε Carnation. Φαίνεται. Θα το αλλάξει, θα το αλλάξει το μάτι. Θα γίνει Carnation. Carnation. Τώρα θα γίνει Carnation. Έχω και τέτοιο. Έχω και καπέλο Carnation. Με στην τουλάπα. Ήμουν σίγουρη. Έλα τώρα που φάγει το stand, δεν έχω σπίτι. Και εκεί που έχω πεθάνει δεν βλέπω και τι γίνεται. Και εγώ εντάξει, βλέπω στην πόρτα. Κάτσαμε στο pool με το poison, ρε. Χάσαμε τον χρόνο τώρα, αλλά. Ναι, άρα δεν ξέρω αν θα δώσει το κουτάκι στα ίγκολη τώρα. Τώρα τι θα γίνει, πρέπει να φάζουμε. Δεν πειράζει τώρα το φάμε, λάχανο εδώ και να κάνει τίποτα. Βάλω και το περζέρ, θα δω. Να μην πολύ πιτρόξυλο. Πάρτα. Μαλακίες έριξε. Φυσικά και θα ρίξει μαλακίες. Ακού χάσαμε τον χρόνο μας. Χάσαμε τον χρόνο και δεν έριξε βασικά τα... Ναι, άρα, εντάξει, το 39 μεν το έχουμε, αλλά όχι στο χρόνο. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, βέβαια, εσύ, αν, είχες μπει, αν είχαμε μπει όλοι μαζί... όχι, πόσο... πρέπει να κατοσταρίσουμε όλοι, να τους τεντώσουμε, γιατί θέλει, εκτός από τα 100, θέλει να κάνεις και τα Masterworks στα όπλα για να ανέβεις πιο πάνω, μπορείς να τρως και παραπάνω level, δηλαδή και στα 130 τα παίρνεις άνετα. Τώρα, έχω... όπως είμαστε τώρα. Έχω κάνει ακόμα. Έχω κάνει κάποια, αλλά... Εγώ Masterworks δεν έχω κάνει. Ναι, είναι must. Δες να κάνω. Μα πρέπει να κάνεις, αλλιώς δεν ανεβαίνει, δηλαδή... Πώς θα βρω καλύτερα τέτοιο, ρε. Παραπάνω, μήπως βρω καλύτερα αντικείμενα. Τώρα το... Να σου πω κάτι, και εγώ αυτή την τέτοια είχα την έννοια, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται και να μην τα κάνεις Masterwork, οπότε τα κάνεις όλα, τα περισσότερα, και όταν βρεις κάτι καλό, το αντικαθιστάς. Όπως μου είχε εμένα τώρα με το Amulet και το Bludgeon. Δώσε μου armor, δώσε μου armor, δώσε μου armor. Maximum life. Ξέδωσε και φτεδάκια. Άρα θα σου λέγα τι μου έδωσε. Ξέρεις τι μου έδωσε, κεφτεδάκια από σόγια. Από σόγια. Ναι. Ας πλήρης ασυδοσία, το έχουμε ξεφτυλίσει εντελώς. Κεφτεδάκια από σόγια μου έδωσε τώρα και... Κάτσε να κάνουμε και άλλο πράγμα. Κάνουμε τα γάντια. Που έχει critical strike chance. Στο το μέλλον. Να, έχεις μια καλή δικαιολογία, ναι. Έλα ρε Γιάννη. Μου λείπουν 4 βουλάκια. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Τι λέει, καλά είσαι. Μια χαρά. Καλά μου. Θα σκαμάρω να. Από το Twitch. Άρα ανοίξω ένα pit πιο μικρό, ε. Φορτώστε και τα potions εδώ πέρα. Μου τελειώσανε τα αυγουλάκια. Τα αυγουλάκια, ναι. Up to site. Ναι. Ωραία, άρα μπούμε ένα 25, 20... Ξέρω, όσο ανεβαίνει στήρ, λογικά δίνει περισσότερα. Ωραία, αυτό... Θα το πάμε στα 30 και 20... 29 νομίζω. 29, ωραία. Βλέπουμε. Νομίζω το 30 δίνει άλλα. Αρχίσει η γυναίκα μου στον τοίχο, λέει ο άλλος. Πάμε μέσα. Μπείτε μέσα. Συνηθισμένο φαινόμενο αυτό, να ξέρεις. Και εγώ θα πω τώρα, θα πω εγώ τώρα την ερώτηση του διαόλου. Τα handheld που δουλεύουν με Windows δεν θα μπορούν να τρέξουν WoW, ας πούμε. Ποιος ξέρει τώρα. Έχει κάνει δύσκολη ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Ωραία. Η λογική λέει ναι. Πού τρέχουν οι Windows, γιατί να μπουν, έτσι. Είναι το θέμα του port όμως. Ας πούμε στο Steam Deck, παράδειγμα, έχεις χειριστήριο, δεν έχεις πληκτρολόγιο, ας πούμε, ποντίκι. Είναι τα παιχνίδια που θέλουν ποντίκι, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει, δεν έχω, οπότε δεν μπορεί να εκφέρω άποψη. Αν έχει κάποιος και ξέρει, ας πει. Είχα βάλα τη σκούπα μπροστά εδώ πέρα, εδώ δουλεύει ωραία, ρουφάει καλά τώρα. Πες. Γιατί με το handheld, μπορείς να πεις στη γυναίκα
Μην με χτίσεις τον τοίχο, σε παρακαλώ. Είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Παιχνίδι, από το πανηγύρι το πήρα. Δεν είναι κάτι. Ξαρτάται βέβαια τώρα τη γυναίκα, έτσι. Ναι, άμα είναι καμιά... Εντάξει, άμα είναι γνώση, σχέση με ό,τι και να φέρεις, θα ξέρει τι έφερες. Δεν είναι κάτι. Πες κινητό είναι, το καινούργιο iPhone. iPhone 16. Ναι, ναι, ναι. Το καινούργιο 3310. Joystick. Ας το ψάξει, δεν είναι τίποτα. Το καινούργιο Nokia Engage. Παίζει και Prince of Persia. Εγώ φίλε ξέρεις ποιο κινητό μετά πάρω. Το οποίο πες δεν αξίζει κιόλας, άμα πάρεις και ένα Gamester ή κάτι τέτοιο, το κουμπάεις πάνω. Βγάζει Microsoft, τον βάλει καινούργιο Windows Phone. Όχι ρε, Ricotis. Όχι, όχι. Τα έχει παραδειμένα. Όχι, Microsoft, ναι, Xbox, γαμό, μα μου, όχι Windows Phone, τι λέω. Δεν θα το κάνω. Είχε τα Lumia, ρε. Τότε δεν είχα. Όχι, με τα Microsoft, στην πράξη, αλλά δεν... Τότε δεν είχα πάρει τίποτα, τώρα λένε ότι θα βγάλω και Lumia. Τσεκουράς. Το σκουπί. Τσεκουράς. Τώρα θα το βγάλω αυτό, δεν ξέρω αν έχει πληθώσει, αλλά θα χαιρεθεί. Αν και πιστεύω ότι δεν θα... Να μου πεις πήγανε μια φορά χάλια, πήραν το μαθηματικό, δεν το κάνουμε και δεύτερο. Απλά τα παρατήσανε. Δεν είχε σαν κόντε, ούτε οι developers που φτιάχνανε εφαρμογές για τα κόντε. Εντάξει ρε φίλε, έπαιξε πολύ η Apple τότε, η Samsung, τα μείναν πάρα πολύ πίσω, δίνανε βάση άλλο. Τα παρατήσαν, το χάσανε. Απλό είναι. Σκούπα κυρία μου, σκούπα όλα, καλασκάρια. Φτιάξτε μπαρμπάρια. Εντάξει, μας το έπες. Παρακλάβες τώρα με τον Sorcerer. Έγινε για να τα λέμε ρε. Αυτά τα ωραία. Ξέχασα τα ωραία φωτάκια. Έχει και ο Μπαρμπάρια φωτάκια. Άσε ρε που φωτάκια ο Μπαρμπάρια. Δεν έχει κανένα σκιν με τίποτα λιτάκια που κρέμα στο τέτοιο. Μπλετάκια του Μπαρμπάρια. Πράιντ. Μπαρμπάρια Πράιντ. Όχι, Μπαρμπάρια Πράιντ κακό. Ω, Μπαρμπάρια Πράιντ. Κάντε εικόνα τώρα. Τι κάντε εικόνα, υπάρχει βίντεο αρχαίο. Δεν το ξέρω. Το Techno Viking. Το έχετε δει. Γι' αυτό το. Καλά. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Αυτό. Πώς. Τι πετάξατε εδώ. Δεν το έχω δει. Έλα, πάρτα, δεν έχω να κουβαλήσω. Τα θες, τι είναι. Τσίμπα, τσίμπα. Όχι, όχι, πάρτα. Τι θα τα καταπάω για σκραπ, θα τα πάω όλα. Κι εγώ για σκραπ. Ναι, τα σκραπ τίποτα δεν έχει. Στο γύφτο πίσω στην πόλη. Πάμε στο. Όλα τα παλιά μαζεύω, καθαρίζω, αποθήκες, ταράτσες. Πανιάρες. Τι πανιάρες, μάλλον. Δεν μπορεί να πούνε πανιέρες. Όχι, είναι πιο έτσι. Είναι πιο, ακούγεται πιο κύριε. Εντάξει, γιατί πήγε το τέταρο μισό, περίμενε. Εδώ είμαι, αλλά... Αχα, μισό. Κάτι κάναμε upgrade. Καλά είμαστε. Το κρατήσει, δεν θέλω. Γιάννη, εσύ μάγο έχεις φτιάξει, ε. Για χαρά. Να. Έλα, είμαι και παραπάνω λέμε πως έπαιρνε, 33 ολόκληρα είμαι. Ωραία, εσένα πρέπει, ολόκληρα, πρέπει να, σε κουβαλήσουμε, να σε φέρουμε πρώτα tier 4. Ναι, όντως, θέλει tier 4 πρώτα. Και μετά. Και με tier 4 και Nightmare να κάθεσαι πίσω να παίρνεις τα level 4-4. Ναι, όντως, μα φαντάζεσαι στο pit πως θα είναι αυτό. Πιτ δεν μπορείς να μισώ τον εγώ. Θα προσπερνάει 2-3-5 level. Πιτ, δεν ξέρω ρε φίλε, μπορεί και να τον αφήνει, δεν το έχουμε δοκιμάσει αυτό, αλλά... Μήπως το ανοίγει από νωρίς επειδή είναι το πάρτι τέτοιο. Ποιος ξέρει, μπορεί να λέω και μαλακίες τώρα. Μα το πιτ δεν πρέπει να κάνεις ένα... να κάνεις nightmare, να κάνεις ancestral nightmare και μετά να πας για το πιτ. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Πώς θα ανοίγεις το πιτ, δεν το θυμάμαι καν. Δεν το θυμάμαι καν. Απλά θυμάμαι ότι του χοντρού στα 80 κάτι το άνοιξε. Επειδή είχε μπει σε πάρτι δικό μου που, που το είχα ήδη ανοιχτό. Εγώ δεν ξέρω. Και λιγότερο. Από 75 level έχω μπει, ρε. Άμα μπει tier 4 μπορεί και να γίνεται. Η tier 4 ρε φίλε μπορούμε να τον κουβαλήσουμε και τώρα. Δηλαδή να τον πάμε από, να γυρίσουμε στο tier 3 να κάνουμε το. Dungeon και να τον πάμε tier 4 κατευθείαν. Ναι, γιατί το 50 που ζητάει είναι recommended. Δεν είναι απαραίτητη ναι. Υπόθεση.
τίποτα, Γιάννη, Helltide, ρε. Μπες στο Helltide μέσα εκεί πέρα. Helltide, μα πάμε εδώ, γόνα, Nightmare Dungeon. Εκεί πήρα level, μπήκαμε στο Helltide, 5 level και βγήκα 20. Βάλει, το έχεις βάλει tier 2, ε. Ναι ρε, τι θα το βάλω, tier 1. Γιατί καμιά φορά το αλλάζει μόνο του. Κάνεις login και σε βάζεις ένα tier, τουλάχιστον όταν είχαμε ξεκινήσει τη σεζόν, κάναμε login και μας έβαζε tier 1, μόνο δεν είχαμε πει. Ω, διάλεξα tier 2. Θέλω να πάω τώρα, θα ήθελα να πάω να βγάλω τα gem, αλλά εδώ που είναι δεν έχει. Το πήγα πιο μαλάκα τα 34 πρέπει. Τι βάλαμε πριν, ούτε και θυμάμαι. 9 ήταν το μεγάλο που βάλαμε. Το μεγάλο, ναι, τώρα βάλαμε ένα πιο μαλακό. Μετά βάλα 34, αλλά... Μπορώ να ξαπετά. Θα πάω σε μια σακοριό. Πώς πάει. Προκοπία. Δεν έχω πόση. Α, όχι, κάποια πόση. Μπράβο, ρε Μίξη, καλά που το πες να βάλω έλιξη. Βάλτε έλιξη. Πεθανείς. Ποιος πέθανε. Και παραλίγο να πέθανε εδώ. Α, όχι, δεν θέλω να πέθανε. Πάω μαζί. Πες ρε Γιάννη καμιά άλλη συνταγή ωραία, γιατί τα χειμερινά τώρα, κάνα καλοκαιρινό ωραίο. Δοσιστικό. Φασολάδες τώρα και τέτοια, εντάξει ωραία για το χειμώνα. Δοσιστικό, ε. Κάτι καλοκαιρινό, ναι, ναι. Κάτι να συνέλθουν από τη φασολάδα. Δεν μου φέρει τώρα κάτι δοσιστικό να πεις. Πρέπει να πιάσουμε τα γλυκά να πούμε δοσιστικά ρε. Φαγητό δοσιστικό. Κάνα προφιτερόλ, ε. Ή κανένα τρίγωνο παρονάματος. Προφιτερόλ τα αγαπημένα. Τιραμισού, cheesecake. Cheesecake. Ω, είδα μια κοιτά. Είδα γεμιστά με κοιμάλαιο. Τι λες, Αντώνη, σε παρακαλώ. Όχι, ωραία, αλλά δεν είναι δροσερά τώρα, καταλάβεις. Λοιπόν, είδα μια πολύ δυνατή συνταγή. Cheesecake. Cinnamon roll, cinnamon roll cheesecake, μπράβο, έτσι το λέω. Από τι cinnamon roll, εντάξει ωραίο, αλλά... Άκου, η φωτογραφία που το είδα και η συνταγή που τη διάβασα είναι πολύ δυνατή. Βέβαια, αν σ' αρέσει κανέλα, έτσι, αν σ' αρέσει κανέλα, εντάξει. Αλλάζει, ναι, εντάξει. Cheesecake, cinnamon roll. Όχι ρε, είναι... τίμιο, απλά. Τη βάλω στο chat στο Twitch, να τη δείτε. Μόλις τελειώσουμε τον boss θα το βάλω το link στο chat. Ο Μίτσος ο Dyson καθάρισε. Ο Dyson. Ρε Dyson, γι' αυτό δεν μας δίνει φράγκο. Δεν μας δίνει βασικά τίποτα, γιατί το καθαρίζω εσύ και εμένα μας δίνει. Όχι ρε, δεν μπορεί. Θα μας δίνει. Από όλο ίδια. Ρε φίλε, έχω να... Ψεκάζουμε τώρα. Λοιπόν. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια. Τι ήθελα να κάνω. Μπράβο, τη συνταγή. Πού είναι. Συνταγή ωραία τώρα. Ρε, κάτσε για να cinnamon. Δεις. Cinnamon roll. Ναι. Cinnamon roll cheesecake. Λοιπόν, το βάζω στο τέτοιο, στο Twitch, στο chat. Δείτε Λίκτο. Το. Παιδιά, εγώ δεν... Θα να μπω εκεί. Και με ενδιαφέρει. Δείτε το, δείτε το, δείτε το.
έπεσε unique ρε. Έλα ρε, έπεσε unique ρε. Είδες, είπα για το φαγητό και τώρα έπεσε unique ρε. Είδες, το φάει τι κάνει. Μάλλον πρέπει να γίνει ένα barbarian, παιδιά, για να ξεκινήσει να πέφτει τίποτα σωστό. Για να μην πέφτει τίποτα. Τώρα μιλάω σωστά. Δεν πέφτει, δεν πέφτει. Δηλαδή και που πέφτει. Κατά είναι. Μα εγώ δεν είμαι barbarian, εγώ είμαι νέκρο. Και πέσε το unique. Νέκρο. Ωραία. Κάτι άλλο πρέπει να κάνω τότε. Barbarian. Καλά το πήγες. Την είδατε ρε τη συνταγή ρε. Θα την ψάξω μετά μωρέ. Κυσιο... Φίλε, εμένα μου αρέσει πιο πολύ, δηλαδή με κέρδισε το cheesecake τώρα, παρά το cinnamon roll. Cheesecake λεμόνι. Αλλά λεμόνι πάνω με η κρέμα να είναι από... Από λεμόνι. Είναι σαν την πορτοκαλά. Από πορτοκάλια. Όχι ρε, κρέμα... Από μούσκουλα. Κρέμα λεμόνι, όχι μαρμελάδα λεμόνι. Κρέμα λεμόνι με βανίλια από πάνω. Κρέμα λεμόνι και βανίλια. Ναι, lemon curd με το που το έχεις, με, το έχεις παλίμισε και βανίλια, αλλά ή, βανίλια κάνουν ένα, και ένα άλλο ωραίο τώρα, τρίγωνα πανοράματος, κρέμα πατισερί και παγωτό στην άκρη. Γιατί, γιατί αγόρι μου, γιατί αγόρι μου, γιατί καλοκαίρι είναι, μην κοιτάς που δεν θα βγω στην παραλία, γιατί, γιατί πρέπει, γιατί πρέπει. Παγωτό κάργα. Εγώ θα έλεγα, βασικά εγώ έφαγα προχτές, παγωτίνια μικρά που ήταν σαν σαραβλάκια και μέσα είχαν καϊμάκι. Τρίγωνα πανοράματος από την Αθήνα, έτσι για την αλήθεια. Βέβαια. Τι level βάλαμε? Αλήτες. 40. 49. Τι? Αλήθεια. Όχι, δεν τα ξυλίδες ακόμα. 35. Δεν είδα. 35. Και... Πάθαμε και ένα σοκ. Εντάξει, όχι σε τι, εδώ δεν έχουμε τα 39. Μου κόψε η κρέμα, τίποτα άλλο. Μου κόψε το βολέμα να σου την τόπο. Άρα μια χαρά πάει. Φαγητά τώρα καλοκαιρινό, ρε φίλε, δεν μου έχετε κάτι στο μυαλό. Φίλε, γεμιστά. Γεμιστά και μπάμε. Πάμε με κοτόπουλο. Καλή ψάρια. Τώρα, τώρα. Γιατί ρε παιδιά, γιατί τι έχουν οι μπάμπες και άμα τα φαγητά είναι ρε φίλε. Ωραία είναι, ωραία είναι. Δηλώνω παμφάγο ζώων, αλλά οι μπάμπες δεν μπορώ. Δεν υπάρχει παμφάγο ζώο, αλλά δεν υπάρχουν οι μπάμπες, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Πραγματικά. Έχω αποκτήσει πλέον με τον καιρό αυτό το ότι θα σου πω τι μου αρέσει. Δεν θα... δεν θα με χαλάσει και το... εντάξει, το ντεμί φαγητό να φοβώ που μαλακέτα το φάω. Θα το φάω, φίλε, μ' αρέσει. Και μπάμιος με κοτόπουλο. Με πατάτα τηγανητή. Τι λέει ο μπάμιος? Εσύ μια πατάτα τηγανητή τη βάζεις παντού, ε? Η πατάτα τηγανητή είναι, είναι τέτοιο. Και στο... ναι ρε, και στο φαγητό από πάνω, πατάτα τηγανητή. Στο φραπέ το πρωί, πατάτα τηγανητή. Αν βάλεις το φρέντο παγωτό το πρωί, θα δεις την τουαλέτα σε όπου δεν έχεις ξαναδεί. Άρα τόση ώρα λέγαμε για μέλη. Θα τις κάνεις ολική ανακοίνωση. Κάποιος πέθανε εδώ. Καπλωμένος, ωραίος. Συνήθις, είπαμε. Τολμαδάκια, ωραία για τα τολμαδάκια. Τολμαδάκια, ναι. Άντε κάνε τολμαδάκια όμως. Πάμε. Για κάνε. Άντε φτιάξε τολμαδάκια. Όπου πάει ο Μίτσος πάμε. Απλά ακολούθησα από πίσω τη σκούπα. Γεια! Είναι μια, μια τακτική κι αυτό, αλλά να ξέρετε εγώ δεν ξέρω που πάω. Απλά βλέπω τέρα και πάω. Δεν ανοίξεις το χάρτη κι εσύ. Τι να ανοίξω εδώ που βλέπω τέρα, θα πάω για σκούπισμα. Τουαλέτα. Τουαλέτα λέω. Πήγαν όλα. Μόνο κοπανιά. Οπα. Ναι, ναι. Τόση ώρα που τα συζητάμε για τουαλέτα λέω. Ναι, τι, κάτι τα μίλκο, κάτι... Πάμιες, κάτι το αλέτες. Έχει πάει ωραία σπίτι. Έλα, πάλι πέθανα. Όχι, πέθανα. Πες Γιάννη γιατί πέθανες. Με το χέρι μου. Δεν είναι αυτό Γιάννη. Γιατί είσαι νεκρομάνσερ Γιάννη. Δεν πέθανα. Εντάξει ρε. Πω, πω, τι θες τώρα. Βαριέμαι να αλλάζω τον build τώρα ρε φίλε. Ωραία, σ' αφήνω να... Άσε με ήσυχο.
Έχεις και τον build το περίεργο εσύ. Τώρα τσάμπα τα masterwork που κάνουν στα όπλα, αλλά τι πειράζει, θα μαζέψουμε. Όχι ρε. Άμα αλλάξω build ρε φίλε είναι τελείως διαφορετικά. Τέρμα διαφορετικά, όλα εντελώ. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, στο equipment, γενικότερα στα όπλα και στο armor, δεν δίνει κάτι παραπάνω από level 80. Τα item power 925, αυτά είναι τα τελευταία που... Ναι, αυτά είναι τα 925, είναι τα τελευταία. Ναι, ναι, δεν πάει άλλο. Είχα μια ελπίδα. Βέβαια, εμένα αυτό που με έχει τσιγκλάει τώρα να κάτσω να το φτιάξω πολύ, θέλει φαρμάρισμα στα μεγάλα level, στα ούμπε, τα κέρατα. Να φτιάξω κάνα Ancestral Unique τα Uber όμως, τα καλά. Να με τα Resplendent Spark. Να μαζέψω το 4 και να πάω να φτιάξω. Κατάλαβα τι λες. Ναι, πρέπει να γίνει. Με τρώει τώρα. Άντε μου ρε, στην άκρη. Όχι, δεν βλέπω τίποτα στην οθόνη. Μόνο του έκανε το travel, δε. Δεν το έκανα εγώ. Δεν το δουλεύει. Ωραίο, ωραίο. Τι κάνει μωρέ, με ξεζουμίζει και μην βάλει κάτω από φάει κάρκα. Κάνε ένα evade εκείνη την ώρα, θα σε αφήνει να γίνει. Όχι, τίποτα, ό,τι τα skills, δε... Απλά κάθεσαι και σου πει το αίμα. Έπεσαν γάντια με ένα αστεράκι. Γάντια με ένα αστεράκι δεν είναι γάντια. Γάντια με ένα αστεράκι. Και το αστεράκι είναι ακόμα μία φορά shadow resistance. Μπράβο, ό,τι δεν θες. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς μπορώ να κάνω, πώς να στείλω ένα email. Θα σου πω, πας. Εντάξει τώρα το Xbox δεν ξέρω πώς γίνεται, εμείς πατάμε escape, πάμε leave game, ξαναμπαίνουμε leave και κάνουμε πάντα. Create new character και πατάμε barbarian. Α, εντάξει, okay, κατάλαβα. Μάλλον είναι ταγμένος έτσι, έχει φτιάξει κόμμα barbarian, έχει κατέβει ευρωεκλογές τώρα έτσι. Άνετα, ο Μίτσος άνετα, το κόμμα των barbarian. Αγμένος μέχρι τέλος. Βαμμένος μέχρι μέσα, δηλαδή. Τι ομάδα είσαι, Barbarian. Που ποια χώρα είσαι, Barbarian γι' αυτό. Αγαπημένο φαγητό, Barbarian. Όλα. Μάζεψε τίποτα για κανένα masterwork, τζάμπα. Ρόξιλο τόση ώρα. Εγώ δεν μάζεψα τίποτα. Γιατί έχουμε πάει ψηλά ρε, μπράβο ρε, γι' αυτό δεν μαζεύω. Πάνω από τα 30 μαζεύει σύγκολη, κάτω από τα 30 μαζεύει σε... όμπζολη, ναι. Πως λέγονται αυτές τις μαλακίες. Πού σου... όντως. Μίτσο. Μίτσο. Τι έγινε. Α, τον Barbarian του κάθεσε τον άσο. Σου κάθεσε τον άσο στο λαιμό με τον Barbarian που τον φάγαμε. Ναι, φάγαμε. Πνίγηκα. Ναι, Μίτσο, κάτω από 30, ρε. Κάτω από 30. Κάτω από 30, υπηρεσίας, θα βάλω ακριβώς 30. Όχι, ωραία, για τα βουλάκια. Κάτω από 30, ρε. Δεν βλέπεις που στο 30 σου λέει ότι είναι για Ingolith. Δεν είναι στο 30, στο 31 είναι Ingolith. Ναι. Ωραία, οπότε 30. Δώσω. Μπράβο. Καλησπέρα στον Weird Duo Vlog. Οκ. Ωραίο όνομα. Πώς? Μίτσο, σου είπα για έναν τύπο που έβλεπα που έπαιζε με νέκρο 118 level πίτε, solo. Σολό. Έχω δει κάτι τέτοια που κάνουν τώρα κάτι critical 60-70.000. Και Barbarian έχω δει. Αυτά τα δύο class βλέπω συνήθως. Ναι, αφού υποτίθεται ότι ο Νέκρο και ο Barbarian είναι το Meta ρε στο 24. Ναι, ναι. Πάλι είναι ο Νέκρο. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Ο Νέκρο πάντα θα είναι Meta.
Εγώ επειδή είπαν ότι μπαφάραν τους μάγους, γι' αυτό έφτιαξα μάγους αν το season, είναι αλήθεια. Μπράβο, πέσα το λυθήματα της Blizzard. Μάλλον ένα είναι το class. Μάλλον διάβαζες τέτοιο, από το προηγούμενο season. Γιατί όντως κάποιο το, άλλο season. Το μάγο τον νερφάρανε τώρα στο season αυτό. Του γαμίσαν το teleport. Ναι. Το επόμενο class είναι γύφτος με ντάτσιο. Να πετάς γυφτάκια. Γαμάει μα. Θα σηκωθεί ο Blacksmith. Δεν πειράζει, θα κάνω άλλο. Αυτό κι αν είναι ωραίο κλάσ. Μετά θα παρατήσω για τον Barbarian. Με ούτε παρασκευάστε. Σκάς με Dungeon μέσα στο Dungeon. Θα σηκώνεις όλα. Ή πας στο Blacksmith αρχικά και κλέβεις ό,τι σίδερα έχει. Θα παλιώ σίδερα. Θα σηκώ. Θα τα λιώσουμε όλα. Κλέβεις τους άλλους που είναι στην ουρά. Κλέβεις τους άλλους. PvP όλος ο χάρτης για τον γύφτο. Πάω στο Τζούλερ, δεν μένει άδειο το κανάλι. Δεν θα μείνει τίποτα. Αυτοί γιατί καίγονται ρε φίλε, γιατί έρχονται καμένοι. Τι έχω κάνει εδώ πέρα. Τι καμένοι. Έχει τελειώσει το έλιξη. Για κάποιο λόγο βγάζουμε μια νέα ίδρα και από το πάτωμα μόνη της, δεν ξέρω γιατί τη βγάζουμε. Αυτό που φτύνει κάτι τέρατα. Όχι, δικιά σου είναι. Κατέρα. Ναι, δικιά μου είναι, αλλά εγώ δεν έχω μάτι αυτό σκέφτη. Δεν ξέρω γιατί απλά βγαίνει αυτή. Μπορείς να έχεις κάνει από πάση. Όχι. Από πάση είναι. Από... Ναι, από κάπου είναι, δεν ξέρω που είναι. Κανά άσπεκ. Ένα άσπεκ. Κανά άσπεκ τώρα... θα το έχεις. Δεν τα κοιτάω καν αυτά, εγώ απλά ό,τι λέει καλύτερο το βάζω τώρα. Παρό. Τώρα θα λέμε ότι είσαι όντως. Θέλει και να πει. Ένα. PvP δεν έχω δοκιμάσει να παίξω, είναι αλήθεια. Όταν θα πρέπει να παίξω. Αλλά τώρα έτσι όπως είσαι, μη δοκιμάσει. Ναι, όντως. Όχι, δεν σου λέω δεν έπαιξε τα προηγούμενα που είχα και χαρακτήρα. Είναι κάτι που δεν σε παίρνει με ένα hit. Η Eternal να παίρνει. Όπου πέθανε. Ναι, λογικά γιατί όχι. Όχι, μην μπείτε μέσα, σηκώσαμε ρε. Μπράβο, ευχαριστώ. Speak to Shunde. Πού είναι αυτός ο πούστης? Με πράσινο είναι. Να. Είναι στην πόλη... κάνω στην τώρα πόλη... τη μαλακή, ανεβάζω το... Wolf's Honor. Πετάει αυτόν εδώ, τον ησυχαίνω με μαλακά. Πετάει αυτές τις φωτιές. Δεν μένει τίποτα. Όχι, καλά έκανες, Γιάννη. Ωραία τα critical. Είδες πως φύγανε, το οποίο. Άρα τι λες, τι μαλακιά έκανε που έφτιαξα μάγο ρε φίλε. Εντάξει, άμα βγάλει να παίξεις μαγό που παίξε μάγο ρε φίλε, αλλά... το μέτα της σεζόν είναι ο Barbarian Necro και μετά ο Druid. Necro έπαιξα ρε φίλε, δύο season. Δεν ήθελα να παίξω άλλο. Μπράβο, άρα είναι μονόδρομος πλέον. Ο άλλος προσπαθεί να μαζέψει πώς είναι, ψηφοφόρους. Θα τους μαζέψω πίσω σαν... θα πάμε όλοι σαν μοσχάρια. Το τέτοιο δεν τον αγαπήσανε ποτέ, μέχρι στιγμής. Ναι. Το ρόγκ, κάτι κάνανε, κάποιον άκουσα... που έβλεπε build κάποιου άλλου στο YouTube και λέει ότι υπάρχει ένα build ROG που φτιάχνουν κάποιοι που ξέρουν και ασχολούνται που πρέπει να έχεις βγάλει καμένη, πανεπιστήμιο ναι. Για Master. Να καταλάβεις Ma- αυτά. Τι σπούδασες ναι. Diablo. Έχεις σπουδάσει Diablo 4. Diablo character. Και λέει ότι υπάρχει τέλος πάντων χαρακτήρας ροκ που παίρνει και με ένα shot, ξέρω εγώ. Άλλα. Τώρα δεν ξέρω πού στα πιτ, στα έξω γενικά, δεν ξέρω πώς το κάνει. Λέει έχει one shot ροκ. Εντάξει, έχει τη φάση του και εμένα να σου πω κάτι, αυτός που με έχει δυσκολέψει πιο πολύ σε PvP που έχω παίξει ήταν ροκ μόνο και μόνο επειδή μου σπάγε τα νεύρα. Λέει εξαφανιζόταν συνέχεια. Λέει τα evade και τα λοιπά. Ναι, όλα αυτά. Δε... Εντάξει, να μου πεις αυτό είναι το class. Αλλά εντάξει, το δοκίμαζα. Το έχω πει και στα παιδιά, το δοκίμαζα για να δω πόσο σκουπίδι είναι.
Θέλεις να κάνεις ένα ρογ να μας πίνεις τα... Να πέφτουμε όλοι μαζί στα πίτ. Να πέφτουμε όλοι μαζί στα πίτ, ναι. Κόλλησε το παιχνίδι, ρε. Κάτσε να κάνεις, θα ανοίξω. Εφέ, απλά δεν έχω, ούτε έχω δει, ούτε έχω ακούσει. Απ' την αρχή του παιχνιδιού δεν έχει πάρει αγάπη. Ενώ στο 3, ας πούμε, ναι. Στο 3, ας πούμε, γαμούσε ο Ροκ. Είχε πολλά πράγματα που μπορούσε να κάνεις. Σε αυτό δεν έχει πάρει αγάπη. Ο Druid ήταν σπασμένος, γιατί εντάξει και καινούριος χαρακτήρας. Ναι, και είχε και, νομίζω, λες ειδικά για το πρώτο ή δεύτερο Boulder season ήταν. Ναι, πετάνε κάτι βράχια, κάτι ένα μοστρόμι. Η πρώτη ή δεύτερο season ήταν, φίλοι, ήταν πολύ ψαματύπος, εντάξει. Το τρίτο. Τρίτο season τώρα, στο προηγούμενο έγινε αυτό που λες. Και το νερφάρανε, γιατί το είχαν δει, ξέρεις τι, το είχαν πει. Και υποτίθεται δεν μπατσαρίστηκε ποτέ, δεν ξέρω τι. Αλλά άνθρωποι που ασχολούνται και στέλνουν feedback πίσω στη Blizzard, ας πούμε, π.χ. και βλέπουν τι γίνεται. Νερφάρανε λιγάκι τα Dust Devil του Barbarian, γιατί παρά ήταν υπερβολικά πολλά. Και νερφάραν υποτίθεται κάποια στιγμή και το build αυτό που σου λέω, του Druid, το Boulder build. Ναι, κάπως, λένε, νομίζω. Ναι. Γιατί είχαν κάνει ένα λάθος στα stats, κάτι τέτοιο είχε παιχτεί. Δηλαδή τα stats που κάνουν stacking και ανέβαζε υπερβολικά πολύ το damage, ναι, σε σημείο που ήταν ακραίο. Εντάξει, ήταν ωραίο για αυτούς που το είχαν βρει και παίζανε έτσι, αλλά τους το χαλάσανε. Για αυτούς που το προλάβανε. Και για όσο νομίζω. Εσύ τους έκλαψε πολύ. Κάτι είχα δει ρε φίλε, ήταν πολύ ψέμα. Ο νέκρο εμένα μάση να είχε το Bloodlands. Να παίξω έτσι νέκρο χωρίς μηνό ήταν πολύ ωραίο. Γούσταρα. Εγώ θα το ξαναγυρίσω, μόλις πω 100 level. Και πάρω και τα... Αλλά ήταν και το season, ρε φίλε. Ήταν πάνω σε αυτό, αν το σκεφτείς. Το Blood Season. Με αυτά που σου έδινε. Blood Orbs, ήταν τα άλλα μαλακές. Ήταν για τον νέκρο εκείνο το season. Ξεκάθαρα. Έληξη. Ο μόνος παίκτης που με έχει δυσκολέψει πολύ ή όχι με έχει δυσκολέψει, με έχει τερματίσει, με έχει σκίσει τέλος πάντων σε PvP, είναι μόνο το Barbarian, φίλε. Άλλα build. Τα Basque. Αυτοί που μας είχαν κάνει σόβρα από. Ναι. Hammer of the Ancients που είναι το πιο γνωστό build, ξέρω εγώ, και το Basque παίζει τώρα πολύ. Basque και Dust Devils που είναι. Αλλά στα PvP αυτοί, με ένα hit με. Εντάξει, τώρα μπορεί να πέσαμε και σε περιπτώσεις, έτσι. Αλλά δεν νομίζω. Τόσο άτυχη περίπτωση. Ναι, ήταν πολύ κακό αυτό. Μας κατέβαζε με ένα hit. Έπρεπε να τον κάνουμε inspector και τον πίπο να δούμε τι φοράει. Ναι, σώμα δεν προλάβαινε κιόλας. Σαν δεν προλάβαινε. Τι να προλάβω. Δεν ήθελα να δω τη φορά, ήθελα να δω πόσες ώρες έχει ο χαρακτήρας του. Αυτό δεν με νοιάζει τη φορά, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Πόσες ώρες έχει παίξει αυτό. Καλά είναι και κάτι άλλο που παίζουν. Μπορεί να δεις και παίχτη με λιγότερες ώρες από σένα και να έχει κάνει παπάδες. Γιατί είναι, τα παραμελετάνε, ναι, έχουν απίστευτα πολύ χρόνο στην ζωή. Την πτυχιακή που έχουν κάνει πάνω στον Diablo. Ναι, έχουν κάνει και πτυχιακή και προφανώς μπορεί να μην δουλεύουν κιόλα. Πτυχιακή πάνω Diablo. Έχουν δώσει τέτοιο με τα πτυχιακό για να δω. Είναι πάρα πολύ. Ο Μίτσος το κάνει. Τι έκανε. Εξαιτίας του Μίτσου που έθανα, να ξέρεις. Fallen Lunatic λέει. Ναι, Fallen Lunatic έδωσε το τελευταίο hit, αλλά το... Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Και όχι, εδώ έχω πέσει από μένα μόνος μου. Δεν έχει καταφέρει κανένας άλλο. Πώς γίνεται να πέψεις μόνος. Δεν ξέρω, έγραφε κάτω Ragnar Slay by Ragnar. Πες εσύ. Α, πες εσύ πως το έκανα αυτό. Αυτοκτόνησε στο παιχνίδι. Αυτό. Πώς πάσα ρε. Καλό. Ωραίο που λένε. Τώρα το θέμα είναι που πάμε, γιατί φέρνω βόλτες εγώ. Από εδώ καλά πάω. Ε,
Αντίο. Έχει για καημένα ακόμα. Αντίο. Δεν πειράζει. Σηκώσε γέννηση. Έχουμε... Με ένα πόνο με ρίξανε. Καλή θεριά. Με ένα πόνο με ρίξανε. Με ένα πόνο έφυγα. Δεν έλαψε κανένας. Άκλαφο, δεν πρόλαβα. Πρέπει να αλλάξω οθόνη ρε φίλε. Αλλά έχουμε προτεραιότητες τώρα. Θέλουμε τηλέφωνα, πλάστικα στα μάξι. Δεν έχει μη πολυπιθρόξυλο. Και το Europa, το Token και το Barbarian. Μπαρμπέρια, θα φτιάξω γυναίκα, φίλε. Εγώ τι κάνω, φτιάξεις Barbarian, ναι. Πάνε είναι και τραβέλι. Και τα Barbarian γυναίκα, πως έχει και θα γίνει. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο θέμα. Ναι, το μόνο σίγουρα. Δεν είναι. Δεν θα πήγαινε καλά. Αλήθεια είναι ότι το μάγο που έκανα είναι μάγισσα. Έφτιαξε γυναίκα. Γυναίκα. Βασικά και δύο νέκρο που είχαν γυναίκα ήταν εκεί, νομίζω και δύο. Εγώ δεν έχω φτιάξει γυναίκα ακόμα. Μόνο οι γυναίκες έχουν φτιάξει αυτό, από ό,τι φαίνεται. Στην Μπέτα είχα φτιάξει τη ροκ που ήταν άντρα. Πάντς, πες μου ότι είναι αυτό το unique που θέλω. Είναι αυτό το unique που θέλω. Έλα. Όχι, δεν έλα, είναι έλα, αυτό. Κάνε live μόνος. Δεν είναι αυτό. Κάνε live μόνος. Άμα ήταν είχα κλείσει, να ξέρεις. Να παίζεις μόνος σου. Τίποτα, ναι, μόνιμο εκεί. Τα έχω κάνει. Δεν είναι αυτό. Είναι υποσκέψη όμως. Μπορεί να αλλάξω ούλτι. Ας μην χάσουμε stats τώρα, χέστο. Πάρ' το και το κάστο που σου έχω μαζέψει, έχω ένα stats. Έχω ένα stats που είναι μόνο unique, μια καρτέλα μόνο unique. Έχει άλλες δύο σειρές για να γεμίσει. Θα τα σπάσω όλα. Όλα. Δεν θα μείνει τίποτα. Όχι, Μίτσο, κρατήσου, ρε. Τα μπουρδέλα. Κρατήσου, λέει. Μπουρδέλα, ρε, μαλάκα, σου χάλανε το build. Όχι, κρατήσου, Μίτσο, κρατήσου, ρε. Α, παιδιά, είδα κάτι τώρα, εδώ θα κάτσω εγώ. Το βλέπεις εσύ, ε. Θα ψωνίσεις από αυτόν, ναι. Όχι. Θα τα χαλάσεις όλα τα ομπόλς. Βλέπω αυτό που είναι πίσω από αυτόν, ναι. Δεν το βλέπεις, ε. Τώρα το είδα. Τη γουρνοπούλα δεν τη βλέπεις. Αρχικά ρε μάστορα, η γουρνοπούλα δεν γυρίζει. Καταρχάς έτσι όπως την έχεις θα καεί. Είδες ο άνθρωπος είναι άχρηστος ρε μαλάκα, δεν ξέρει. Τι NPC είναι αυτό. Αυτό βάλτε μέσα το χοντρό ρε μαλάκα να πούμε να γυρίζει σούβλα. Έλα εδώ να γυρίσουμε, να γυρίσει σούβλα. Το βλέπεις, κοίτα τι ωραία. Έχει αρπάξει από κάτω. Θα σου τρυπήσει μάστορα, γύρναντα. Έχουν πάει σκελετή μου εκεί πέρα και δεν βλέπω. Καθίστε πίσω εσείς. Έλα εδώ. Γύρνα το. Έχει χαλάσει το μοτεράκι. Να χαλάσουμε κανένα όμπελο εδώ πέρα. Well, all shining pure. Well. Oof, too bad friend. Κοίτα τώρα που μου λείπουν 5 αυγουλάκια μου λείπουν. Οπα, αυγουλάκια, ομελετά. Όποιου site, με συγχωρείτε. Αυτή μαλακία. Αυγουλάκια, τσοκαλά. Πρέπει να κάνω masterwork, ξεχάστηκα. Εγώ πήγα να κάνω... Ω, πολύ που είναι 100... Πόσα? 90 ingoli. Καλά, του χρόνου. Και εγώ τα αυγουλάκια θέλω. Φίλε. Θέλω αυγουλάκια. Τώρα πιο ωραία. Το ξέρεις ότι όταν κάνεις masterwork και ανεβαίνεις στο τέταρτο... Στο 4 από τα 12 και πας για το 5 στην ουσία, να μπεις στο επόμενο που χρειάζεται από τα up to site, θέλει ingolith μετά. Σου κάνει μπλε ένα stat. Και ανεβάζει μετά κυρίως, ανεβάζει αυτό μετά στα επόμενα masterwork. Και έχει κάτσει να ανεβάζει πάλι το damage και σε αυτό. Τα λέω Μίτσος. Το όποιο μου το έχω κάνει 6 στα 12. Οχο. Συν 200% critical strike damage. Εντάξει, καλά είναι. Αυτό μου έχει κάνει μπλε.
Critical strike damage, καλό, ναι, το ήθελα και εγώ αυτό. Α, κάπου μπορεί και να το έχω, αλλά δεν θυμάμαι πού. Πόσο είναι το critical strike damage? 485%. Με chance 30%. Καλά πάμε. Καλά είναι. Πολύ καλά είναι. Ανεβαίνουμε, πάμε. Jennifer, καλό. Να ρίξω εγώ για τα τέτοια άμπολες, πώς λέγονται αυτά, τα charge. Πρόλαβα. Πατήστε. Ρε, τι 30, 29 δεν θέλουμε. Ε, όχι 30. Α, βουλάκια δίνει 30. Ναι, ναι, δίνει το 31, αλλά. Ναι, ναι, το 31 δίνει. Εντάξει, πάσο. Πάσο, έχω ζήτηση τα βγάλω τελικά. Ναι, χρειάζονται και αυτά. Ναι, χρειάζεται για το Masterwork, ε. Ναι. Ποιο Masterwork. Όταν έχουν τα φλογορδόλοι και κάθουν και ψήνουν δέματα. Α, αυτά είναι, πιάσε το νόημα. Πάλι παιχνίδι. Τα ξορκίζει. Έχει τσιτάρει. Κάνα Far Cry πρέπει να πιάσει. Δεν τέτοια γίνει. Ένα φλογορδόλοι έχω εδώ πέρα και ψήνω κάτι δέματα. Κρατάω και ένα σταυρό στο χέρι. Γάμπ, η ζωή μας όλοι. Οχ. Κάπως έτσι πάμε όλη μας ζωή. Πώς παίζεις φασμοφοβία. Ω, μαλάκα το ξέρεις ότι πρέπει να γίνει. Αυτό θέλει PC όμως, δυστυχώς. Ναι, δεν έχεις το PC. Demonologist δεν έχει. Δεν πρέπει να έχεις καρέ, είναι παιχνίδια από το Steam αυτά. Στο... νομίζω ότι... α, το Steam το είχα πάρει. Παίζει. Όπω, πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο όμως αυτό στο... καείτε. Λάιστερ, θα γίνει. Εντάξει. Θα έχει πολύ γέλιο. Τραγκώτες θα έχει. Κανόνισε το επόμενο Λάιστερ να είναι Demonologist ή... πάσουμε κάτι, δεν ξέρω, κάντο κάπως, φτιάξτε το. Ναι, πρέπει να βρω ένα PC. Μπράβο. Ας ξεκινήσουμε PC. Βάλακα... το επόμενο live. Με κάνα και γκέι τώρα εδώ. Θα έχει πολύ φάση, φίλοι. Τι έγινε, εγώ πάω εσύ έρχεσαι. Μπράβο, ναι. Αυτό συναντηθήκαμε στην επιστροφή. Ο χοντρός είναι καλός με αυτά. Ναι, έπρεπε να τον ακούσεις. Καμιά οθόνη. Έπρεπε να τον ακούσεις όταν παίζαμε φασμοφόμπια. Όπου και μπήκαμε σε εκείνο το άσυλο που είναι τεράστια επίστα, ρε. Για δύο άτομα δεν είναι. Δηλαδή κάναμε και πολύ ώρα να βρούμε το φάντασμα. Αλλά φίλε, μέχρι τότε... το hospital πρέπει να λέω. Ένα άσυλο ήταν εδώ. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε την πίστα. Μια πολύ μεγάλη μπάση περιπτώσει και, και το σχολείο ήταν πολύ μεγάλο. Φίλε, κλάψαμε. Και ήμασταν τρεις. Ο άλλος είχε κάτσει υποτίθεται έξω. Δεν ήθελε να μπει. Και άναβε κεράκια στην εξώπορτα. Δεν λέω μαλάκα στην εξώπορτα, δεν θα δεις τίποτα. Είχε κάτσει απ' έξω γιατί φοβόταν να μην τον κυριγείς. Και εγώ με το χοντρό μέσα να ρεύουμε με ένα φακό γύρω γύρω. Πολύ πλάκα. Μάλα βιχερά και στην έξω. Βάζει, λέω ότι τι κάνεις και πετάλλεις, τι είναι μόνος. Είχαμε κάνει ένα... πριν πόσο, πριν κάνα χρόνο πρέπει να ήταν. Είχα κάνει, είχε στήσει ο Πέτρος όλα τα πράγματα και τα ρέστα. Και είχαμε κάνει live stream στο Facebook το Resident Evil το Village με PSVR. Α, καλά. Με VR φίλε... μην πεθάνω, μην πεθάνω, δεν πεθάνω. Με VR θέλει πολύ υπομονή. Κοίτα, πιο πολύ κουραστικό από τρομακτικό ήταν. Καλά, η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες φορές που παίζεις έχεις μια χασούρα στο μάτι, έτσι. Παθαίνεις ένα τσότσο. Πιο πολύ κινήσεις. Κινήσεις, ναι, ναι. Το... πώς θα κουνιέσαι, πώς θα μαχαιρώνεις τα ζόμπια και τέτοια. Πώς θα δώσεις καμιά σφαλιά σε αυτό που κάθεται δίπλα σου.
Τους είχα μακριά πάλι καλά. Το έχω δει live, φίλε, γυρνάει ο άλλος εκεί πέρα. Πάω! Μέσα στα μάτια του αφαγιό. Καλιά, μαζί με το κοντρόλερ. Μαζί με το κοντρόλερ, μέσα στη μούρη. Κακό. Κακό για αυτούς, εγώ είχα πεθάνει στα γέλια. Πούνουσε η κοιλιά μου, να πούμε. Μα εγώ τους είχα δηλώσει ότι θα πήγαινα γι' αυτό. Θα πάω για να τους δω και να γελάσω. Αλλά είναι ωραίο. Αν βρεις κάτι αξιόλογο σε παιχνίδι, είναι ωραίο. Το VR, ναι. Δεν έχουν ασχοληθεί και πολύ, ρε φίλε. Και είχε φτιάξει μέχρι και τέτοιο, μέχρι και... πώς το λένε, μέχρι και... με το ρολόι να παίρνει, να παίρνει τους παλμούς σου και τους βγάζει στο stream. Αλήθεια. Ναι. Καμπενάκες. Decline. Decline. Δεν θέλω. Achieve on. Γιατί θα ρίξει η Μαρία τώρα. Δεν θα ρίξει εσύ. Μέχρι πόσο είναι το όνομα. Μπορεί η Μαρίας να είναι πιο τυχερά. Για πάμε. Έλα. Περίμενε. Πάω. Μισό παιδιά. Αυτό με τους λύκους. Πόσο πάει το honor, πότε τελειώνει η φάση. Αφέ, έχει πολύ ακόμη και εγώ δεν το έχω τελειώσει, έχω άλλα δύο level. Μόλις μιλήσει στην κυρία, εκεί πέρα στο τέτοιο. Εγώ είμαι στο 9 τώρα, που είναι. Να πάω. Ναι, έχεις ακόμη, τι να ρίξω, μέχρι να τελειώσει καρτέλα. Τριαντάρι. Τριαντάρι. Not while I'm in town. Να κάνουμε και αυτό, να χαιρετήσουμε τον κόσμο στο stream και να το κλείσουμε. Ναι, το έχουμε, θα βγει γρήγορα. Τα gem άμα σπάσει ένα αντικείμενο με το gem πάνω, τα πες τελικά το gem. Το πάνε χαμένα. Ναι, παίρνεις το gem όπως είναι στο West Inventory. Στα αφήνεις στο stash, ρε. Στο inventory που δώσεις stash. Ναι, δεν το κάνεις. Αλλά μόνο να το πουλήσεις όπως είναι. Α, όχι. Πάπα τα σπάσω τώρα. Εδώ μεταξύ μου πέταξε στο μέσα στο χιλτάκι που ήμουνα. Είναι 20 level μου πέταξε 2 γενίκερ. Ναι, στο χιλτάκι είναι αρχή βιλ. Πετάει στο τώρα τα κάνει αυτά, δεν τα έκανε ρε φίλε, όταν έπαιζα σου. Όχι, τώρα στο season τα καινούργιο. Season 3 που έπαιξα πολύ, 3 δεν έπαιξα πολύ είναι αλήθεια. Season 2 που έπαιξα πολύ. Για να πάρει unique, μου βγήκε κόλλος. Το πρώτο unique που πήρε ήταν στο τέλος του campaign, όταν σκόλωσε τη Lilith. Ναι, αυτή σου δίνει στάνταρ. Ναι, κοίτα από ένα σημείο και μετά, για το leveling βοηθάνε. Δεν γίνει, δεν τα θες. Να πάμε να δοκιμάσουμε μια Lilith. Τι το έκανα εγώ προβάστε τη λίγη δε μάλλη. Να μπούμε να της πούμε μια καλησπέρα και να φύγουμε γίνεται. Να τη σκοτώσω που αποκλείεται. Μαλάκα προχθές μπήκα και έφαγα μπακαλιά. Ναι, αλλά μπήκε όλο. Δεν έχει να λέει. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να της ρίξεις είναι το αν θα σε κοπανίσει αυτή δεν έχεις ελπίδες. Όσο και να την κατεβάσεις. Μέχρι να φας τη μία. Μέχρι να φας τη μία. Μας φύσηξε και φύγαμε. Εγώ ρε μεταξύ έχω ανοίξει τώρα διπλούς λογαριασμούς με τη Lilith, μία στο Diablo και μία στο Marvel, το Midnight Suns. Παντού Lilith βλέπω. Δεμονισμένη. Τι την έχει σαν χαρακτήρα εκεί πέρα. Στο Midnight Suns είναι η ανταγωνίστρια. Αυτή είναι το μεγάλο πόσο. Όχι αυτή. Μοιάζουν πολύ πάντως. Μοιάζουν πάρα πολύ τα μέσα. Είναι αλήθεια. Αρκετά δηλαδή. Φίλοι, Marvel μέσα σαν υλικό έχει πάρα πολλά που δεν ξέρει ο κόσμος. Ας τα έχω γραφτεί στα κόμιξ. Έχει μέχρι τους Ολύμπιους Θεούς έχει, φίλε, με έχει γράψει ο άλλος. Φαντάζομαι. Δηλαδή έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα, ρε. Όπως ας πούμε είναι και με το Thor και τόσο γιατί είναι, Θεός είναι. Τι συνολικά. Σκανδιναβία, σκανδιναβική μυθολογία. Έχει γράψει πάρα πολλά τύπους. Και ένα από όλα αυτά είναι και το Midnight Suns. Που μέσα και μπλέκονται λίγο τα παραφυσικά δαιμόνια, να το πω έτσι. Έχει πολύ δυστυχία.
Μόνο ποιος έχει και λεφτά, θα τα πάρει όλα, θα διαβάσει. Παραλίγο, ε. Εγώ, ναι. Λοιπόν, τώρα τι θέλει, τώρα. Να πάμε στο χέρι πάλι και να δαρθούμε. Πού είναι το χέρι, δεν έχει τώρα. Θα σου βγάλει. Άμα τελείωσε, 5 λεπτά θέλει και ξαναβγαίνει. Κοίτα εδώ τα wallet κάνουμε τώρα. Παρακάνω κανένα νεύρα. Φασικά θα πάω να πάρω κανένα dungeon. Είχα άσπρο. Δεν θυμάμαι τι άσπρο θέλω. Α, και αυτό μετά άσπρο που είναι εδώ που το αλλάξαν τώρα. Το. Στο του season. Φαίνεται πιο εύκολο γενικά να τα αλλάζουν. Είναι, να σου πω κάτι, έχουν αλλάξει πολλά ριζικά. Δηλαδή και από τα stat και τα άσπρα. Κάποια πράγματα. Ναι, το πώς κάνεις leveling. Δηλαδή τώρα σου γίνει η Παναγία για να πας κάτω στα πέμπτη. Καλές αλλαγές κάνανε αντικειμενικά. Ήταν πολύ τίμιες, πολύ σωστές. Και δηλαδή σκοπός είναι να το ευχαριστηθεί και άλλος το παιχνίδι. Και το καταφέραν. Συγκριτικά το season 3 με το 4, έτσι πώς ήταν το παιχνίδι και πώς το κάνανε. Εγώ κάτω από το season 3 δεν είχα φτάσει. Α, η χοντρή, ρε. Κρίνω. Α, μην τρέχει χοντρή, ρε φίλε, δεν θα ρίξει πάλι τίποτα. Ρωμιά, η χοντρή, ρίξε μωρή. Εμένα, ρίξε σε μένα. Κάτω, έριξε. Τι έριξε. Τι έριξε. Τι έριξε. Παπάρι έριξε. Τι μαλάκι. Μισό. Μισό κιόλα. Ένα Μινέρβα 3 extra large έριξε. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Τι να φορέσω από αυτό εδώ. Πέταμε όλα. Λοιπόν, πάμε πίσω στην πόλη. Σχετικά πώς έλειπες τα dungeons, πώς τα έλειπες τα dungeons όλα. Δεν ξέρεις που να πας, μετά ψάχνεις το χάρτη. Στο code είναι, στο collections. Aspect είναι εκεί. Ναι, που πατούσες, πατάς πάνω και σου βγάζει κατευθείαν ποιο dungeon είναι στο χάρτη. Μετά ψάχνεις ένα που είναι. Το δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κάτσε να σπάσουμε τις βλάκες που έριξε εδώ πέρα. Να κάνουμε και αυτό το άφηξ εδώ πέρα. Πρέπει κάπως να βρούμε τρόπο όμως να το κάνουμε αυτό στο live, ε. Θα έχει πολύ πλάκα. Ναι φίλε, εντάξει, ωραίο το διάβολο, σου λέω, πολύ... Είναι το παιχνίδι μας, εντάξει, αλλά θέλει και να χώσουμε στο επόμενο live stream με λίγο και να... Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Κάνα χώρο, έτσι. Ρε φίλε, ξέρεις τι, περίμενε ένα λεπτό να το δω, ένα λεπτό. Γιατί αυτό δεν το σκέφτηκα. Θα έχει πολύ πλάκα, γιατί αν καταφέρουμε και μπούμε και όλοι μαζί, θα κλάψουμε. Στο Steam δεν είναι το Phasmophobia. Στο Steam είναι σίγουρα και τα δύο. Και το Demonologist και το Phasmophobia και το Phasmophobia. Ξέρω να παίζω, εντάξει, δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει τώρα, γιατί έχει πάρει κάτι updates, κάτι πατσαρίσματα και τέτοια. Με το τελευταίο πολύ μεγάλο είχα μπει. Αλλά Demonology, ρε φίλε, είχα μπει 2-3 φορές. Που έχει πάνω κάτω ίδια λογική. Αλλά είναι, θεωρώ, πιο τρομακτικό. Δηλαδή είναι πολύ άκυρα τα τέτοια που σου κάνει. Τα jumpscare. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν το περιμένεις. Ενώ στο Phasmo ψιλοπεριμένεις και τι θα γίνει. Είναι ψιλοστάνταρ. Demonologist. Αλλά δεν έχεις δει τώρα το χόντρο να. Χαίρεστε πάνω τους, εκείνος θα κλάψει. Α, είδες ο Γιαννάρα συμφωνεί, είδες. Άλλη μια συνταγή επιτυχίας. Horror. Βέβαια και το horror αυτό που βγάζεις τώρα, Eiffy Games είναι ωραίο. Να έχει ένα horror, ένα horror κυνήγι. Κάτι σαν αυτά τα δύο, κάτι τέτοιο. Το κλείσιμο μας πέτυχες. Γεια χαρά, καλησπέρα. Ναι, στο κλείσιμο όντως. Ένα Pokémon, πώς Pokémon. Να σου κάνω stream, μωρέ. Από το Nintendo. Nintendo 64. Θα μας κάνει ο Γιάνναρος ναι, βάλε σιγά σιγά ρε. Θα μας κάνει ο Γιάνναρος Pokémon από το Switch, ρε. Να απαντάει.
ή γράφει πολλά ή με βρίζει και δεν το γράφει τώρα ο άλλος. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το έλεπα. Αντωνή. Λοιπόν, βάλε σιγά σιγά raid μέχρι να πούμε καληνύχτες, καλησπέρες, καλό βράδυ και τα ρέστα. Καληνότσες. 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 Α, ναι, τι να βάλω. Τριαντάρι. Τριαντάρι. Κάτσε, περίμενε, μην βάλεις, μήπως πάμε να κουβαλήσουμε λίγο το Γιάννη να ανέβει. Αν δεν κουβαλάει η πλάτη σας, ρε παιδιά. Πού. Κουβαλάμε, κουβαλάμε. Κουβαλάμε, μην αγχώνεσαι. Πόσο είσαι? Είμαι μικρός ακόμα, στο 35. Έχει προοπτικές. Ένα χέλι τάκι όλο το βράδυ και αύριο θα είσαι 85. Πέρα πλάκα, από ένα level μέχρι 20-25 μέσα σε ένα hell tide έφτασα. Είχα μπλέξει εκεί, είχαν πάει κάτι τυπάδες και ανοίγανε συνέχεια, βγάζα τον boss. Έτσι ακριβώς, και έτσι ακριβώς έκανα και εγώ. Και απλά πήγα εκεί και έκατσα, όσο καθόντουσαν αυτοί, έκατσα και εγώ εκεί πέρα και όχι τι έκανα και πολλά, απλά έπαιρνα τα level. Κάτι ήταν γι' αυτό. Αντώνη, βάλε raid. Ωραία, και πώς περνάμε φίλε εδώ πέρα τώρα απέναντι. Να βάλω τριαντάρι δηλαδή. Όχι, εσύ δεν είσαι ο Αντώνης, είσαι η Μαρία. Α, με συγχωρείτε, δεν άκουσα τον Αντώνη, δεν άκουσα. Αλήθεια. Γυρνάει και ο Αντώνης, αλλά... Όχι σε αυτές τις πράξεις. Αρχίζω και ανησυχώ. Αυτό πρέπει να δεν ξέρω την κοπέλα, αρχίζω και φοβάμαι όμως. Όχι, εντάξει. Στο Βαγγέλης βασικά γυρνάω συνήθως, αλλά... Αλλά όχι. Οκ, λοιπόν, οπότε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Σε όσους έχουν μείνει μέσα και μας βλέπουν ακόμα. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλή νύχτα, καλή νύχτα. Καλό βράδυ, παιδιά, σε όλους. Καλή νύχτα.